Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στον Ιαννό. Η ελληνική λέσχη συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας και ο Ιαννός διοργάνωσαν για όλο τον Νοέμβριο ένα μεγάλο αφιέρωμα στη σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Σημαντικοί συγγραφείς του είδους πέρασαν από τα βιβλιοπωλεία μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, συνάντησαν το κοινό και υπέγραψαν βιβλία τους. Σήμερα φτάνουμε στο τέλος αυτού του αφιερώματος με την εκδήλωση με θέμα κοινωνία, πολιτική και σύγχρονη ελληνική αστυνομική λογοτεχνία. Βιβλία του αφιερώματος θα βρείτε μπροστά στην είσοδο του καφέ. Θα θέλαμε όμως να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τη γραμματέα της ΕΛΣΑΛ, κυρία Κωνσταντίνα Μόσχου, και τον πρόεδρό της, κύριο Γιάννη Ράγκο, για την άψογη συνεργασία. Θα θέλαμε όμως τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράγκο για να μας παρουσιάσει το υπέροχο πάνελ και να μας πει λίγα περισσότερα. Καλησπέρα και από μένα. Καθώς, όπως αναφέρθηκε, σήμερα κλείνει ο μήνας... Ο μήνας σύγχρονης ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας που η ελληνική λέσχη συγγραφέων αστυνομικής λογοτεχνίας συνδιοργάνωσε με τα βιβλιοπωλεία Ιαννός στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους της ΕΛΣΑΛ τον Ιαννό για τη συνεργασία, η οποία δεν είναι μόνο αυτό το μήνα, ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη, τέλη της Άνοιξης, νομίζω αρχές του καλοκαιριού ήταν οι πρώτες συζητήσεις. Να ευχαριστήσω θερμά από καρδιάς όλους τους συγγραφείς που συμμετείχαν, 23 συνολικά στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και μέλη και μη μέλη της λέσχης αστυνομικών συγγραφέων που ήταν στα βιβλιοπωλεία όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Να ευχαριστήσω βεβαίως όλους τους φίλους, αναγνώστες που περάσαν σε αυτή τη διάρκεια του μήνα στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος και εσάς που είστε απόψε εδώ. Και να δώσω το λόγο στους καλούς φίλους του πάνελ. Να πω μόνο ότι η τελευταία στιγμή μάθαμε ότι δυστυχώς η καλή φίλη και εξαιρετική συγγραφέα η Μαρλένα Πολιτοπούλου δεν θα μπορέσει να είναι εδώ απόψε, διότι έχει αρπάξει ένα χοντρό κρύωμα και της ήταν αδύνατο να έρθει, παρόλο που μέχρι το μεσημέρι νωρίς το απόγευμα προσπαθούσε να το αντιμετωπίσει ώστε να τα καταφέρει τελικά. Τελικά δεν τα κατάφερε. Της ευχόμαστε περαστικά. Να πω λοιπόν ότι εξ αριστερών μου είναι ο Γιάννης Πανούσης, ομότιμος καθηγητής εγκληματολογίας, μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Στη μέση είναι ο Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος και διευθυντής του γνωστού βιβλιοφιλικού site ο αναγνώσεις.gr. Και στο δεξιά του πάνελ, αλλά επίσης αριστερά μου, ο επίσης πολύ καλός φίλος, εξαιρετικός δημοσιογράφος και επίσης μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας, ο Μανώλης Μπιμπλής. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να περάσουμε όλοι καλά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εντάξει, ο καιρός ήταν κακός για τη Μαρλένα Πολιτοπούλου, αλλά για τον Noir Mythstorm ταιριάζει. Θα ξεκινήσει ο κύριος Πανούσης. Και ελπίζω να γίνει και κάποια συζήτηση μετά, αν δεν είναι καθηγητική η ομιλία του. Θα φανεί. Να καλησπερίσω κι εγώ. Να σας πω ότι δεν είμαι αστυνομικός συγγραφέας, εγκληματολόγος είμαι. Αλλά έμαθα πάρα πολλά από τους φίλους ΕΛΣΑΛ. Μια σατανική σύμπτωση με έφερε να είμαι στην παρέα τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ταλαντούχοι, εγώ δεν πιστεύω ότι έχω αυτές τις ιδιότητες. Και αν τις είχα, πώς να τις είχα τώρα, όταν εδώ η κυρία Κακούρη, ο κύριος Φιλίππου και όλοι οι άλλοι, για να τους αναφέρω. Άρα, με σεμνότητα σας πω αυτά που θα πω. Αλλά να ξέρετε ότι στο βάθος είναι μια εγκληματολογική σκέψη. Δηλαδή, μια πιο πολύ επιστημονική προσέγγιση παρά λογοτεχνική. Το έγκλημα σε πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα σπάει τα στεγανά της πολιτικής και κοινωνικής συμφωνίας και κινείται σε ένα χώρο εμπόλεμης κατάστασης εντός εισαγωγικών. Χωρίς να παίρνει αφύσικες διαστάσεις, όπως γίνεται στο φανταστικό διήγημα, προκαλεί όμως τις ίδιες ανασφάλειες και τις ίδιες φοβίες στον αναγνώστη. Δεν καταγγέλει πάντοτε τη γαγρώδη κοινωνία, ούτε στυλιτεύει τις κακίες, ούτε αναπαράγει αναγκαστικά ένα άρρωστο περιβάλλον. Προσπαθεί όμως να γίνει ένας ανιχνευτής ψεύδος.
Μπορεί η κρίση κοινωνίας να εμπνέει τον συγγραφέα, αλλά το αστυνομικό μυθιστόρημα τίνει στην υπέρβαση αυτό που θα ονομάζαμε ενός καθεστωτικού πολιτισμού και ενός περιορισμού του χωρόχρονου. Όμως δεν πρέπει υποχρεωτικά να διακατέχεται από μια ενσυνείδητη ηθική πρόθεση. Δεν είναι ηθική ούτε πιο ηθικός ο συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, ούτε αναγκαστικά το ίδιο το μυθιστόρημα πρέπει να παράγει μια κλασική, παραδοσιακή, άλλη ηθική. Γιατί η αντικειμενικότητα δεν καθορίζει στενά τη συνείδηση του συγγραφέα, ώστε να γίνεται ένας καθρέφτης της πραγματικότητας, να αντικαθρεφτίζει δηλαδή την πραγματικότητα. Αυτή η περιπετειώδης πλοκή ενός διηγήματος, ενός μυθιστορήματος, δεν εκφράζει μόνο πραγματικές συνθήκες ή δεν πρέπει να εκφράζει μόνο πραγματικές συνθήκες, αλλά εμπεριέχει και τις ιδέες του συγγραφέα. Εκεί θα έχω μια διαφοροποίηση σε σχέση ως πού μπορεί να φτάσει αυτό. Έτσι λοιπόν, οι αντικατοπτρισμοί της αστυνομικής λογοτεχνίας δεν συμπίπτουν απόλυτα με τα κοινωνικά αντικείμενα και πολιτικά αντικείμενα αναφοράς. Δεν υπάρχει ευθεία αναγωγή ούτε σε μια εγκληματολογική επιστήμη, ούτε σε κοινωνικά ηθικούς αυτοματισμούς. Η αστυνομική λογοτεχνία κατακρατεί εμπειρίες καθημερινότητας και έτσι φωτίζει τις πτυχές κοινωνίας και του πολιτισμού που πιθανόν κάποιοι άλλοι κρύβουν. Μέσα όμως από την ανάλυση του τι έγινε, πρέπει να προκύπτει και το τι γίνεται ή το τι θα γίνει. Μια οπτική του κόσμου δηλαδή και ένα νόημα συγκυρίας και συμβολισμό που οφείλει να δώσει ο συγγραφέας στο κείμενό του. Προσοχή όμως. Το πέρασμα από την ιστορία στη λογοτεχνία, όπως και το πέρασμα από την ιστορία στη μυθιστορία, είναι πολλές φορές ιδεολογικά φορτισμένο. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές επιστημοσύνης και ουσίας, κυκλοφορούν ευρύτατα ψευδοαστυνομικά διηγήματα που έχουν στόχο να προπαγανδίσουν ή να αμαυρώσουν καθεστώτα και καταστάσεις ή να διαφωτίσουν με το δικό τους ιδεολογικό φακό πραγματικά εγκλήματα. Η αστυνομική λογοτεχνία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει στην υπηρεσία της λογοκρισίας, ούτε το αστυνομικό πρέπει να γίνει μια ιστορία σε κομματικά ψίχουλα. Προφανώς έχουμε αστυνομικά με μυστηριώδεις κουκουλοφόρους, με βασανιστές που αποκαλούνταν γιατροί, με πολιτικές σύντρικες, με πληροφοριοδότες, με κριτικούς μηχανισμούς, με προκηρύξεις, με μυστικούς πράκτορες, με διαπλοκή πολιτικών με υπόκοσμο, με παραστρατιωτικά κυκλώματα, αντιτρομοκρατικές και ξένες υπηρεσίες, σκοτεινές εποχές. Ανάμεσά τους και μυθιστορίες πραγματικών γεγονότων, όπως η απόπειρα αυτοκτονίας ενός αξιωματούχου, θεαματικές αποδράσεις, δικαστές με μεζούρα. Υπάρχει κάτι το καινούριο στο μοσαϊκό αυτό? Ίσως ιδεολογικά ή ιδεολειπτικά ψήγματα, όπως οικολογικά εγκλήματα, καθολική ανομία και αποκλίνηση ζωές, πολιτικά εγκλήματα εντός αγωγικών αλλά με ιδιοτέλεια, που σχεδόν οι εκτελεστές δεν γνωρίζουν το ιδεολογικό μέρος του θύματος, τη λογική του πλευρά, αλλά αυτός ο εμφύλιος μέσα στον εμφύλιο, που καλύπτει ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών με ιδεολογικό μανδύα, αυτά τα θραύματα και τα φαντάσματα του παρελθόντος, αυτές οι πολιτικές προεκτάσεις, αυτά τα κουκουλώματα για πολιτικούς λόγους, ως πού μπορούν να φτάσουν στο αστυνομικό μυθιστόρημα? Ζώσα λογοτεχνία δεν σημαίνει αστυνομικά ως ουρές των πολιτικών συγκυριών. Το αστυνομικό δαιμόνιο δεν πρέπει να παίρνει τα χρώματα των κομμάτων. Η αστυνομική λογοτεχνία οφείλει να προβάλλει με τη δική της τεχνοτροπία άβολες αλήθειες και κρυμμένες πραγματικότητες και όχι να υποκύπτει στο λαϊκισμό της πολιτικοκοινωνικής συγκυρίας. Πρέπει το αστυνομικό μυθιστόρημα να αναστοχαστεί τον εαυτό του? Πρόκειται για τραγωδία, για παροδία τρόμου, για ανατομή ψυχής ή για επιτομή πολιτικής κατάστασης? Είναι ένα λογοτεχνικό παιχνίδι ή μια κρυφοστράτευση? Αυτό να θυμόμαστε. Περιγράφει ένα μικρό κόσμο ή ένα μακρό κόσμο? Το αστυνομικό εκφράζει το πνεύμα της εποχής. Δεν αναζητεί τη δικαιοσύνη του όμως από τους διανοούμενους της μόδας. Κινείται στον χώρο της δημόσιας αλήθειας, αλλά δεν πρέπει να χάνει τη μαγεία του υποκαθιστώντας τις τελεδίκες των ΜΜΕ. Η έννοια του σκοτεινού πεπρωμένου και όχι η λογική πορεία των πραγμάτων, κατά τη γνώμη μου, καθιστά τους ήρωες τραγικούς. Το κακό δεν μπορείς να το ξεγελάσεις, ούτε όμως να σταματήσεις τις στύψεις για την βλασφημία του εγκλήματος. Η επιβολή των σκοτεινών δυνάμεων πάνω στη συνείδηση του ανθρώπου
που άλλοι την αποδίδουν σε θεία παρέμβαση και άλλοι σε ψυχοπολιτισμικές διαντιδράσεις, εν τέλει καταλήγει σε κάποια αισθήματα ενοχής. Αν θέλετε, στοιχεία νέμεσης ενός πολιτισμού. Τι σχέση όμως μπορεί να έχουν όλα αυτά με πραγματικές υποθέσεις που αφορούν τη δωροδοκία ενός υπουργού ή την αυτοκτονία ενός λαμόγιου? Το αστυνομικό δεν μπορεί, ίσως και δεν πρέπει, να ακολουθήσει φολογικά το πολιτικό δοκίμιο ή το ιστορικό ντοκουμέντο. Ο σκοτεινός λαβύρινθος της αστυνομικής πλοκής συχνά μοιάζει να συμπίπτει με τα παιχνίδια της εξουσίας, αλλά το κέντρο βάρους πρέπει να βρίσκεται στην ψυχή και όχι στο χρήμα. Το ίδιο ισχύει και με τη μυθιστορηματική αναπαραγωγή, ανακατασκευή ιστορικών γεγονότων μέσα από υποθέσεις αίματος. Το κεντρικό διακύβευμα του αστυνομικού μυθιστορήματος δεν είναι το να επιβεβαιώνει εθνικές πολιτικές ή να υπερασπίζει τα αποφάσεις ηγετών, αλλά να διερευνά, όπως κάνει και η εγκληματολογία, τα μονοπάτια της εγκληματογένεσης. Δεν ξέρω αν κινδυνεύει γενικώς η λογοτεχνία, αλλά η αστυνομική λογοτεχνία δεν πρέπει να αφήσει να κλαπεί το παραμύθι και να μείνει ο τρόμος και ο τρόπος της εξουσίας. Από αφήγημα θανάτου θα μετατραπεί σε πουργατόριο ηθικής κάθαρσης. Από γοητευτική ατμόσφαιρα θα μετατραπεί σε δικαστική αίθουσα δικονομικής τάξης. Από αφαιρετική σκέψη θα μεταβληθεί σε έκδοση πιστοποιητικών ενοχής. Από την αληθοφανή υπόσταση του εφιαλτικού θα καταλήξει μια αφελής ορθοφροσύνη. Από την ψυχανάλυση αρχαίας τραγωδίας θα μπει σε μια δίνη οικονομικής κρίσης. Και από το ριζικό σαγηνευτικό κακό θα μπει σε κομματικούς δογματισμούς και σε κρατική γραφειοκρατία. Εκεί μέσα το κοινό το αποκαραδοκεί. Αγαπητοί φίλοι, άλλο πολιτική και λογοτεχνία και άλλο πολιτική μέσω της λογοτεχνίας και μάλιστα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Μολονότι η αστυνομική εγκληματολογική λογοτεχνία εκφράζει κυρίως αυτούς των οποίων οι ηθικές αξίες είναι έτσι κι αλλιώς βαθιά ριζωμένες και μέσω των μυθοπλασιών αδίστακτων εγκληματιών αναζητούν επιβεβαιώσεις. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει ιδεολογική ρογμή στην αστυνομική εγκληματολογική αφήγηση που θα μπορούσε να παρασύρει τον αγνωστικό κοινό και να διαμορφώσει όρους χρήσιμης τέχνης με την έννοια μιας εργαλειακής χρησιμοποίησης του αστυνομικού διηγήματος. Το ληστερό έδαφος της προπαγάνδας μέσω των αστυνομικών ιστοριών, της μυθοπλασίας ως άλοθη πολιτικών εκτροπών, δημιουργεί ένθε κακήθεν κινδύνους αλλίωσης και παρερμηνιών. Το κρίσιμο δεν είναι αν το αστυνομικό συναντά με την κοινωνική παθολογία ως περιγραφή, αλλά αν μέσα στις σελίδες του οι συγγραφείς αναλύουν πιο ελεύθερα, δηλαδή όχι στρατευμένα, από ότι οι πολιτικοί και οι επιστήμονες, το νοσηρό φαινόμενο μιας διαφθοράς και μιας εποχής. Χαίουσες πληγές ελληνικής πολιτικο-οικονομικής πραγματικότητας, αναρωτιέμαι, πρέπει να διερευνώνται σε βάθος από τους αστυνομικούς συγγραφείς, υπόθεση Βατοπέδη, Ζήμες, Κοσκοτά, και όχι από τη δικαιοσύνη ή τη Βουλή? Το αστυνομικό δεν είναι πλέον λογοτεχνικός ανίχνευτης ψεύδου, αλλά είναι ένας ευαίσθητος καταγραφέας πολιτικών αληθιών. Δεν πρόκειται για θεραπευτική, αλλά για αποκαλυπτική λογοτεχνία. Το αστυνομικό, αφού διένυσε τους εξελικτικούς του κύκλους, τώρα έχει πάρει τη μορφή μιας ρώσικης μπάμπουσκα, όπου η έξω-έξω επιφάνεια αντιπροσωπεύει το πολιτικοκοινωνικό πλαίσιο. Η δεύτερη προς τα μέσα τους νέους, ερωτηματικό, ηθικούς κώδικες. Η τρίτη τους μηχανισμούς απονομής δικαιοσύνης. Η τέταρτη τις νέες μορφές εγκληματικότητας. Και η τελευταία, η μέσα-μέσα επιφάνεια εκφράζει τη μοναξιά τόσο του detective όσο και του ένοχου, καθώς προσπαθούν με λογικές σκέψεις και κινήσεις να ερμηνεύσουν και να διελευκάνουν περίπλοκα διανθρώπινα συναισθήματα. Αυτή την τελευταία επιφάνεια δεν πρέπει να αφήσει ποτέ στο πλάι ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, υπεραπασχολούμενος με τεχνικές, τεχνολογικές και ηλεκτρονικές παραμέτρους. Από τον ειδήποδο τύρανο μέχρι το έγκλημα και τιμωρία, η ατμόσφαιρα του αστυνομικού μυθιστορήματος μένει ίδια. Το ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι, εάν μέσω τεχνολογικών αλλαγών, παγκοσμιοποίησης, οικονομικής κρίσης, το αστυνομικό έχει διατηρήσει τα χαρακτηριστικά του μύθου ή έχει εμπλακεί σε ημιμυθιστορηματικές πραγματικές περιπέτειες της πολιτικής συγκυρίας. Κατά τη γνώμη μου, η λογοτεχνία του εγκλήματος, απόκριφη, ληστρική, κοινωνιοψυχολογική, δεν πρέπει να παγιδευτεί στο παιχνίδι των στόρις εξουσίας, αλλά να συνεχίσει να περιγράφει τις σκοτεινές πλευρές της πόλης και τη σκοτεινή μοίρα των εγκληματιών και των θυμάτων.
Τα μυστήρια, οι ενοχές και τα κρυμμένα μυστικά αφορούν ψυχές, πάθη και διαπροσωπικές σχέσεις και όχι ισορροπίες και ραδιουργίες μηχανισμών. Από την άλλη, το αστυνομικό δεν πρέπει να πάρει τη μορφή μιας υπερεπιστημονικής ή μη λογοτεχνικής περιγραφής τύπου CSI, διότι τότε θα έχει αναγνώσεις μόνο τους ειδικούς και τους μοιημένους, θα χάσει δηλαδή τη λαϊκότητά του. Τόσο ο συγγραφέας όσο και ο ερευνητής του αστυνομικού διηγήματος δεν ψάχνουν μόνο τον ένοχο, αλλά προσπαθούν να οριοθετήσουν το καλό από το κακό. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε αυτή την παρτίδα σκάκι δεν έχει πάντα ο ένας τα λευκά, τα αθώα πιόνια, και ο άλλος τα μαύρα, τα ένοχα πιόνια. Το γνήσιο αστυνομικό θέτει ερωτήματα στο επίπεδο της ισορροπίας ανάμεσα στο έγκλημα και την τιμωρία, που συχνά παίρνει τη μορφή της θεοδικίας. Οι ειδικοί λένε ο ιστορικός αναδεικνύει, ο λογοτέχνης μπορεί να είναι διφορούμενος. Είναι όμως έτσι στην Ελλάδα του Μνημονίου? Αυτό εκφράζει το αστυνομικό? Ένα πολιτικό, μελλοντικό θρίλερ στις κοινωνίες του μεθαύριο? Ένα μεταϊστορικό θρίλερ φαντασίας σε ένα μυθιστορηματικό περιπετειώδη καμβά του χθες? Τι ακριβώς συμβαίνει με τη λογοτεχνία, την πραγματικότητα, το αστυνομικό μυστήριο, πώς διαπλέκονται όλα αυτά και τι κατασκευές γίνονται που τελικά μοιάζει να ξεπερνάνε και τη σαγήνη του κλασικού νουάρ για να φτάνουν σε μεταμοντέρνες προσεγγίσεις? Η μυθιστορηματική τραγωδία, που σημαίνει αρχαιοελληνική τραγωδία στην αστυνομική πλοκή, κατά τη γνώμη μου, μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα νέο μετασερλοχολμικό είδος. Αυτή η μετεξέλιξη θα δώσει στην αστυνομική λογοτεχνία βάθος, θα την ανεώσει ή θα την κάνει επίπεδη και κοινότυπη? Αφού μπορείς να διαβάσεις από την εφημερίδα, τα social media, κάποιες περιγραφές και γεγονότα, γιατί να αγοράσεις ένα αστυνομικό βιβλίο που λέει τα ίδια αλλά με διαφορετικό τρόπο? That's the question. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι όλο αυτό που είπες δεν αφορούσε την πολιτική κατάσταση σήμερα, έτσι. Αφορούσε το αστυνομικό μυθιστόρημα. Πολιτικά έτσι. Δεν μιλάω ποτέ. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Μανώλης ο Πιμπλής. Γεια σας και από μένα. Ήθελα να σημειώσω καταρχήν ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα γνωρίζει, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία που δίνει η ίδια η ΕΛΣΑΛ, πρωτοφανή άνθηση την τελευταία δεκαετία σε σχέση με το παρελθόν. Στο παρελθόν, κατά το παρελθόν, ήταν μάλλον ανύπαρκτο, με τις ελάχιστες εξαιρέσεις που ξέρουμε, ανύπαρκτο και κάπως απαξιωμένο. Αλλά προσοχή, όχι το γενικό στο αστυνομικό μυθιστόρημα, το ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα, γιατί ξένο διαβαζόταν πάντα. Αυτό φαντάζομαι ότι συνέβαινε, μία εξήγηση θα μπορούσε να είναι, επειδή είχε συνδεθεί ο αναγνώστης με σκηνές αμερικάνικων μεγάλου πόλεων, με ένα κλίμα νουάρ της δεκαετίας του 20, του 30 στην αρχή και αργότερα με αντίστοιχα περιβάλλοντα, που η Ελλάδα δεν είχε να παρουσιάσει, τουλάχιστον στο αστυνομικό της. Και μάλλον στο μυαλό του αναγνώστη, ο χώρος του αστυνομικού θεωρείται ένας χώρος ξένος, ας πούμε, προς την ελληνική πραγματικότητα. Αυτό αλλάζει τα τελευταία χρόνια και αλλάζει ραγδαία, ενδεχομένως γιατί έχουμε και πόλεις με διαφέρουσα ζωή τις τελευταίες δεκαετίες, με διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, ζωή, που αρχίζουν και πλησιάζουν τα πρότυπα των ξένων μεγάλου πόλεων. Έχουμε τα φαινόμενα της μετανάστευσης προσφυγιάς, που δίνουν άλλο τόνο στη ζωή, την καθημερινή. Αρχίζει και δημιουργείται, λοιπόν, μία ατμόσφαιρα η οποία θα μπορούσε δυνητικά να οδηγήσει και στη συγγραφή καλών αστυνομικών ιστοριών. Από εκεί πέρα, βέβαια, πρέπει να δούμε αυτή η παραγωγή τι έχει φέρει. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τόσο ειδικό, ούτε ότι έχω απόλυτη εποπτεία όλων αυτών των εκδόσεων της τελευταίας δεκαετίας. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι δεν έχει, οπωσδήποτε δεν συνιστά σχολή, δεν υπάρχει σχολή ακόμα στην Ελλάδα. Υπάρχει μια διασπορά θεματολογική.
Υπάρχει ένα κομμάτι που ασχολείται με την πολιτική και την ιστορία στο φόντο, όπως ίσως το περιέγραψε ο κ. Πανούσης, αλλά πολλά άλλα αστυνομικά δεν είναι καθόλου αυτό. Υπάρχει ένα κομμάτι που ακολουθεί την παράδοση της, του Χουντάνιτ και της Αγκάθα Κρίστη, ας πούμε. Υπάρχει ένα ευρύτατο πλέγμα θεματολογίας. Θα έλεγα όμως παρόλα αυτά ότι ακόμα η ελληνική αστυνομική λογοτεχνία βρίσκεται σε ένα στάδιο παιδικής ηλικίας, δηλαδή χρειάζεται ακόμα αρκετά χρόνια για να οριμάσει. Παράδειγμα, θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντάει κανείς χρήση, λέω τώρα τυχαία, πονήμων που παραπέμπουν σε ένα λίγο σε μια φολκλωρική θέαση της πραγματικότητας, ωραίων επωνύμων, ξέρω εγώ, των ηρώων, που παραπέμπει λίγο σε επιρροές από Μαρή, αλλά που ενώ στο Μαρή μπορεί να τέριαζε για εκείνη την εποχή, σήμερα μάλλον είναι επικίνδυνο να τα χρησιμοποιεί κανείς, μάλλον οδηγούν σε μια μηχανιστική προσέγγιση των πραγμάτων. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά μυθιστορήματα είναι ιδιαιτέρως ογκώδη. Όχι απαραίτητα κακό, αλλά εν πάση περιπτώσει σε πολλά από αυτά θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν περικοπές. Και θα έλεγα ότι υπάρχει και μία κάπως μηχανιστική προσέγγιση των προβλημάτων. Δηλαδή, πολλές φορές το πιάνουμε ένα το πρόβλημα, το κοινωνικό, όχι τόσο για να το αναλύσουμε, όσο γιατί θεωρούμε ότι ταιριάζει στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Άρα, το κάνουμε για να υπάρχει και αυτό είναι τελικά φόντο, είναι πρόσχημα και δεν είναι παρέμβαση. Θα έλεγα ότι όχι παντού φυσικά, έτσι δεν γενικεύω, αλλά συναντάει κανείς αρκετά συχνά στοιχεία λίγο λάμψης, λίγο χλειδής, λίγο πράγματα που βγάζουν μάτι. Θα έλεγα ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη εσωτερικότητα και μια μεγαλύτερη, ας πούμε, πολλές φορές εμβάθυνση. Το αστυνομικό μυθιστόρημα θέλει οπωσδήποτε ατμόσφαιρα, να μην το ξεχνάμε αυτό, και θέλει και ήρωες στιβαρούς. Είναι απαραίτητα στοιχεία αυτό για να υπάρξει, αυτά για να υπάρξει. Λέγοντας βέβαια ότι δεν υπάρχει σχολή, δεν σημαίνει ότι υπάρχουν και γύρω μας παντού σχολές, δηλαδή ακόμα και το σκανδιναβικό δεν είναι μια ενιαία σχολή. Το έχουμε βαφτίσει έτσι, αλλά η Μάρκλουντ, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση με το Μανκέλ. Έγινε όμως μια μόδα. Τώρα, φαντάζομαι πως οι Έλληνες συγγραφείς σε ένα βαθμό κοιτάνε και λίγο και με κάποια, ας πούμε, πώς να το πω, κλείνουν λίγο το μάτι προς την επιτυχία ορισμένων ξένων σχολών. Θα ήθελαν, και ποιος δεν θα το ήθελε, να υπάρξει και μια εξαγωγή του ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος, κάτι που έχει φανεί ήδη δύσκολο στην μία αστυνομική λογοτεχνία. Ίσως την αστυνομική να σκέφτονται αρκετοί ότι είναι πιο εύκολο. Δεν είναι ούτε αυτό σίγουρο. Είναι πια μια διεθνώς πάρα πολύ ανταγωνιστική αγορά. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει ένας συγγραφέας να βρει κάτι που να είναι ταυτόχρονα ελληνικό και παγκόσμιο, αλλά να πατάει εδώ για να μπορέσει να βγει και προς τα έξω. Προχωρώντας τη σκέψη αυτή, θα ήθελα να πω ότι ένα ελληνικό νουάρ, ας πούμε, τι θα μπορούσε να είναι, θα μπορούσε, θέλει έτσι μόνο τα θέτω ως προβληματισμό. Η θεματολογία προφανώς θα μπορούσε να είναι ποικίλη, ούτε είμαστε ακόμα στην εποχή του νουάρ του Αμερικάνικου του 20. Δεν έχουμε πια μόνο τις μεγαλοπόλεις για τις οποίες μιλούσα πριν. Υπάρχουν τα φιόρδ των Νορβηγών και οι θάλασσες.
Αλλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή χρειάζεται ατμόσφαιρα το αστυνομικό, πρέπει κανείς να βρει ένα δρόμο ο οποίος να αποφεύγει τις παγίδες του folklore που έχουν τόσο επηρεάσει και το μη αστυνομικό μυθιστόρημα. Να φύγουμε δηλαδή από τη θάλασσα και τον ήλιο. Θέματα, ας πούμε, θα έλεγε κανείς τι θέματα θα ήταν αυτά που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν και παρά έξω. Θέματα, για παράδειγμα, όπως λέω τώρα τυχαία η αρχαιολογία, δεν δημιουργούν εύκολα. Θέλει μεγάλη μαστοριά για να φτιάξουν μια ατμόσφαιρα νουάρ που είναι απαραίτητη, κατά τη γνώμη μου. Ένας κύκλος θεμάτων θα μπορούσε να είναι πράγματι οι οικογενειακές σχέσεις που στην Ελλάδα έχουν ιδιαιτερότητες, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο άλλωστε. Είναι ένα μεσογειακό στοιχείο αυτό. Και εκεί θέλει μια μαστοριά, δεν είναι απλό. Πρέπει από πίσω να περιγράψεις ήθη, να γνωρίζεις τα ήθη και να τα περιγράψεις, χωρίς αυτό να επιβαρύνει υπερβολικά το μυθιστόρημα. Και λέω εδώ σε παρένθεση ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα πρέπει οπωσδήποτε να είναι απαράδοτος κανόνας αυτός, να έχει πλοκή και να έχει μια καλή πλοκή. Άρα χρειάζεται και φαντασία από τον δημιουργό. Και εδώ θα πρέπει να πω, σε σχέση και με την έκρηξη του αστυνομικού στην Ελλάδα, ότι αυτό είναι ένα ιδιαίτερος ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί το μη αστυνομικό ελληνικό μυθιστόρημα δεν διακρίνεται καταρχήν, σε γενικά μιλώντας, για τη μεγάλη μαστοριά στην πλοκή. Άρα εδώ οι συγγραφείς που ασχολούνται έρχονται και σπάνε τα μούτρα τους, γιατί ψάχνουν να βρουν ένα πεδίο στο οποίο δεν είναι τόσο πολύ ασκημένη γενικώς η ελληνική λογοτεχνία. Και αυτό είναι ένα από τα υπέρ της τροφής στην αστυνομική λογοτεχνία. Πρέπει δηλαδή να τριφτούν με ένα πεδίο το οποίο έχει μεγάλες προφανώς δυσκολίες. Και οποιαδήποτε και αν είναι θεματολογία, όλα ξεκινάνε στο αστυνομικό μυθιστόρημα από μια καλή ιστορία. Η καλή ιστορία είναι εκ των όνων κάνευτη, δηλαδή, στην αστυνομική λογοτεχνία και μετά απαιτείται η μαστοριά του να κάνει κανείς το από πίσω θέμα να μην είναι ούτε πολύ βαρύ και να κουκουλώνει την ιστορία, ούτε όμως και απλό φόντο που να είναι πρόσχημα. Εγώ λίγο θα διαφοροποιούμε, ας πούμε, από τον κύριο Πανούση, λέγοντας ότι και η πολιτική ζωή και η κοινωνικο-οικονομική αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, προνομιακό πεδίο για ένα ελληνικό αστυνομικό, με την έννοια όχι αναγκαστικά μια στράτευση. Παρένθεση, που παρόλο που η στράτευση σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία έδωσε τη δεκαετία του 70 και του 80 κυρίως σημαντικά αστυνομικά μυθιστορήματα. Πάντως, πέραν αυτού, δεν συζητάμε τώρα για τη στράτευση, το πολιτικο-οικονομικό στοιχείο θα μπορούσε να είναι ένα προνομιακό πεδίο εδώ, γιατί, όπως έχουν πει αρκετοί διανοούμενοι τελευταία, η Ελλάδα υπήρξε, για λόγους γεωπολιτικής, ένας χώρος που προανήγγειλε από τον πόλεμο και μετά αρκετές εξελίξεις κοινωνικοπολιτικές. Δηλαδή, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα ήταν το πρώτο επεισόδιο του ψυχρού πολέμου. Και η κρίση σήμερα είναι ένας προάγγελος μιας γενικής κρίσης που αγκαλιάζει τις χώρες Ευρωζώνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάποιο είδους πρωτοπορία στη θυματολογία, αλλά σημαίνει απλώς ότι ο χώρος, ο γεωγραφικός στον οποίο ζούμε, είναι ένα σταυροδρόμι συγκρούσεων και εμείς είμαστε από τους πρώτους κρίκους. Άρα, δηλαδή, υπάρχουν πεδία στα οποία μπορεί κανείς να κινηθεί από αυτή την άποψη. Επίσης, θα έλεγα ότι κατά καιρούς, ιδίως σε προηγούμενες δεκαετίες,
που το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα είχε στραφεί πολύ στον εαυτό του. Δηλαδή, ήταν νομπριλίστ, που λένε και οι Γάλλοι, δηλαδή λίγο αυτοαναφορικό. Το αστυνομικό μυθιστόρημα έπαιξε ένα ρόλο κοινωνικού μυθιστορήματος, λιγάκι, του 19ου αιώνα. Ρόλο που σήμερα λένε κάποιοι ειδικοί, παίζουν πια ορισμένες τηλεοπτικές σειρές την τελευταία δεκαετία, από τότε που έχουμε την άνθηση της καλωδιακής τηλεόρασης. Εν πάση περιπτώσει, θα έλεγα ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει το δικαίωμα και ίσως και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να, όχι να υποκαταστήσει φυσικά ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε την ας πούμε πανεπιστημιακή θεωρία, αλλά να φωτίσει ως μυθιστόρημα, ως χώρος ιδεών επίσης, κάποιες υποφωτισμένες από το δημόσιο λόγο γωνίες της κοινωνικοπολιτικής ζωής. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Ειδικά στην Ελλάδα είμαστε γεμάτοι από τρύπες, ας πούμε, στη δημόσια αφήγηση και στη γνώση μας για το παρελθόν. Όλα αυτά, βέβαια, πάντα με την υποσημείωση ότι προφανώς δεν πρέπει να μπαίνουν σε πρώτο πλάνο και να υποκαθιστούν καταρχήν το ρόλο της ιστορίας του μυθιστορήματος, το ρόλο της ιστορίας στην οποία πραγματεύεται το μυθιστόρημα. Το μυθιστόρημα είναι πάντα ιστορίες ανθρώπων και δεν είναι πολιτικό δοκίμιο ούτε ιστορικό προφανώς. Τώρα, τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε. Όλα αυτά όμως για να γίνουν προφανώς καλά, χρειάζονται, νομίζω, πέραν της ικανότητας και αρκετή μελέτη και αφοσίωση. Δηλαδή, για να χειριστεί κανείς τόσο περίπλοκα ζητήματα όπως είναι της νεότερης ελληνικής ιστορίας και της πολιτικής, χρειάζεται να τα μελετήσει αναγκαστικά, να τα αφομοιώσει και μετά λίγο να τα ξεχάσει για να μπορέσει να γράψει. Νομίζω ότι αν αυτό κανείς το δει με μέτρο και αν ταυτόχρονα μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία του να περιγράψει τη σύγχρονη αστική ζωή στην Ελλάδα, μπορεί να οδηγηθεί σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Δηλαδή, η σύγχρονη πόλη, όπως είπα και πριν, έχει εξαιρετικά πράγματα τα οποία μπορούν να αναδειχθούν. Η Αθήνα, συχνά διαβάζουμε για πράγματα που δεν γνωρίζουμε, περνάμε μπροστά και δεν τα βλέπουμε και τα διαβάζουμε στον ξένο τύπο. Από δημοσιογράφους που έρχονται εδώ να δούνε τι γίνεται μέσω κρίσης. Τώρα, εχθές προχθές πάλι κάτι διαβάζαμε σχετικό από γερμανικές εφημερίδες. Νομίζω ότι η πόλη τώρα μπορεί να γίνει ένα πεδίο δράσης των αστυνομικών ιστοριών, ειδικά οι ελληνικές πόλεις που δεν είναι, ας πούμε, ούτε καν βαλκανικές, είναι ένα διαφορετικό κράμα Ανατολής και Δύσης, νομίζω ένα κράμα που αντιπροσωπεύει όσο τίποτε άλλο ενδεχομένως αυτή τη διαρκή σύγκρουση της ταυτότητας στον ελληνικό χώρο. Αυτά προς το παρόν και μπορούμε να τα πούμε και άλλα στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχω βέβαια και εγώ μερικά ερωτήματα και ερωτηματικά, αλλά νομίζω ότι ήδη ο Μανώλης ο Πιμπλής έβαλε ένα ερώτημα προς τον Γιάννη τον Πανούση σχετικά με το ποια είναι τα όρια στη σχέση με το πολιτικό κτλ. Είναι γνωστό ότι έχουμε τώρα δύο έχουν πολλές σχολές, αλλά υπάρχει αυτή η σκανδιναβική με τη διαφθορά, το κράτος, την εξουσία. Υπάρχει αυτή που εμένα μου αρέσει πιο πολύ, η γαλλική, που με το κουνάει την ιστορία της Αλγερίας και φτιάχνει πάρα πολύ ωραία μυθιστορήματα, όπως είναι αυτά του Ιζώ, του Ατιά, το άλλο τελευταίο που δεν θυμάμαι.
του που κάνετε αυτό το τζεμπέλ και τέτοια, που έχουν ανακαλύψει μια πληγή που την βάζουν το μαχαίρι εκεί μέσα και το ανασκαλεύουν. Εσύ μιλήσεις ότι, εντάξει το πολιτικό, αλλά να μην είναι στρατευμένο, να μην κουκουλώνει κομματικά ζητήματα κτλ. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση εδώ. Κοιτάξτε, οι γραμμές είναι λεπτές. Τι είναι πλαίσιο και τι είναι ουσία. Προφανώς ζούμε σε ένα πλαίσιο, δεν ζούμε εν κενό. Και πολιτικά και ιστορικά και κοινωνικά και οικονομικά. Το θέμα είναι το αστυνομικό τι θέλει να περιγράψει. Αυτό περιγράφει ένας καθηγητής πολιτικής οικονομίας, ένας καθηγητής κοινωνιολογίας, ένας καθηγητής πολιτικής επιστήμης. Πώς λειτουργεί μια πολυπολιτισμική κοινωνία με τις αντιθέσεις καινούργιες, τα καινούργια φαινόμενα, ρατσιμού. Αυτό θέλει να πει, το λένε άλλοι. Θέλει να πει τις αντιθέσεις σε μια κοινωνία φοβισμένη κλπ. Κλπ. Σας είπα, οι παλιές τηλεδίκες ή όλα τα απογευματινά πάνελ περίπου κάνουν αυτή τη δουλειά. Ή όλα τα social media, ανοίγεις και βλέπεις ό,τι θέλεις, τις συγκρούσεις. Άρα, είναι άλλο πράγμα οι ιδέες και είναι άλλο πράγμα τα ιδεολογήματα. Αν υπηρετείς ιδέες, προφανώς ιδέες υπηρετείς. Ένας λογοτέχνης, ιδέες υπηρετεί. Αν υπηρετεί ιδεολογήματα, αυτό πρέπει να είναι φανερό. Εγώ είμαι εναντίον της διάκρισης αριστερού και δεξιού, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών, έτσι, αστυνομικού μυθιστορήματος ή αριστερού και δεξιού αστυνομικού συγγραφέα, όχι πολίτη. Αλλά αν θέλει να το κάνει, το κάνει. Αλλά να είναι φανερό, να είναι δηλωμένο ότι αυτό που διαβάζεται στην ουσία είναι μια ερμηνεία του εμφυλίου, ιδωμένη από αυτόν τον τρόπο. Και δεν είναι αστυνομικό. Δηλαδή, αν χαθεί το κοινωνικό μυθιστόρημα, η κοινωνική πτυχή, που έχει πολλά να πει πάνω σε αυτό, και, όπως είπα, είτε δοξολογήσει, είτε συκοφαντήσει πραγματικά πολιτικά γεγονότα, όχι εν γέννη την πολιτική, ότι η εξουσία, ξέρω κι εγώ, παράγει φτώχεια κλπ. Εντάξει, αλλά αν γεγονότα πραγματικά, και όχι πραγματικά, συγκυριακά, δηλαδή τρέχοντα. Προσπαθεί να πει ότι είχε δίκιο ένας και άδικο άλλος, ευθέως ή πλαγίως, τότε δεν υπηρετεί το αστυνομικό μυθιστόρημα, απλώς αποτελεί μια πρόφαση. Δηλαδή, αν ήμουνα υπουργός προπαγάνδας, που ευτυχώς δεν ήμουνα και δεν θα είμαι και ποτέ, πώς θα μπορούσα να διαβρώσω, πέρα βέβαια τα ΜΜΕ, πώς να διαβρώσεις συνειδήσεις. Περνώντας μέσα από μορφές τέχνης μηνύματα, είτε λέγεται κινηματογράφος, είτε λέγεται λογοτεχνία, είτε λέγεται οτιδήποτε, τα οποία επηρεάζουν ανθρώπους. Δηλαδή, ποιος επηρεάζει ποιον στην αστυνομική λογοτεχνία, ποιος επηρεάζει ποιον και γιατί τον επηρεάζει, γιατί θέλει να τον επηρεάσει. Θέλει να κάνει δηλαδή μια μορφή κοινωνικής προπαγάνδας, ότι πρέπει να αγαπάμε τους μετανάστες. Γιάννη, με συγχωρείς να σε ρωτήσω κάτι. Με αυτά που μας λες τώρα και με αυτό που είπες και πρωτήτα στην ομιλία σου, είναι σαν να λες ότι υπάρχει μία τάση στο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα που καλύπτει, κάνει κομματική παρέμβαση, κάνει ιδεολογική παρέμβαση. Δεν λέω ότι υπάρχει. Ξέρω, εγώ δεν το έχω δει δηλαδή. Εντάξει, δεν είμαι και ο απόλυτα καλύτερος αναγνώστης. Ούτε εγώ είμαι. Αλλά μου φαίνεται σαν να το υπερβάλλεις κάπως. Ούτε εγώ είμαι. Αλλά θέλω. Ο κύριος Δράγκος εδώ, πρόεδρος ή άλλοι. Δεν είμαι, όχι, ούτε λέω ότι ο τάδε το κάνει και ο τάδε το κάνει. Λέω ότι δεν πρέπει να γίνει. Όπως και την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να γίνει by the book. Δηλαδή, είτε διαβάζεις μία εγκύκλιο ενός αστυνομικού διοικητή, είτε διαβάζεις ένα αστυνομικό, να είναι by the book. Πώς ακριβώς γίνεται η ανάκριση, πώς συλλαμβάνεται κάποιος, πώς δεν πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα, πώς τον ανακρίνουν, τι κάνει. Δηλαδή, είναι σαν να διαβάζεις ένα βιβλίο ανακριτικής ενός επιστήμονα ή ένα εγχειρίδιο ανακριτικής ενός. Το CSI έχει επηρεάσει πάρα πολύ την λογοτεχνία και την εγκληματολογία. Δηλαδή, αποκτά μια τεχνική η οποία χάνει αυτό που είπες, που είπε ο Μάνος. Δηλαδή, ατμόσφαιρα. Είναι κομμάτι της τραγωδίας, δηλαδή των παθών, των λαθών κλπ. Η αστυνομική λογοτεχνία ή είναι μια τεχνική τεχνοτροπία, ξέρω εγώ, με διάφορα στοιχεία μεταμοντέρνα. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι ότι κάποιος το κάνει ή δεν το κάνει. Δεν είμαι εισαγγελέας εγώ, ούτε Θεός. Με αυτό όμως βάζεις ένα άλλο ερώτημα τώρα, που είναι σχετικό.
Το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει μια τυπολογία. Και στις διάφορες εποχές και τα διάφορα είδη αστυνομικών μυθιστορημάτων έχουν μια τυπολογία. Η τυπολογία του Τσάντλερ, της Άγκαθα Κρίστη, του ενός του άλλου. Σήμερα όμως πάμε σε μια εποχή που τα είδη συμπλέκονται. Εντάξει, αυτό που οι Γάλλοι έχουν ονομάσει μετακειμενικότητα, δηλαδή ότι κάθε κείμενο έχει πίσω του άλλα κείμενα. Και είναι φανερό ότι ένας συγγραφέας Έλληνας που κάθεται να γράψει έχει διαβάσει. Και η Ζώ έχει διαβάσει και Τζον Νέσπο, αλλά έχει διαβάσει και τους παλιούς και τους δικούς μας παλιούς κτλ. Είναι αναγκαίο, δηλαδή δεν μπορεί να ξεφύγει από το να συνομιλεί με αυτά. Είτε που είναι εντελώς διαφορετικές σχολές. Οπότε πρακτικά κάπου ίσως να πηγαίνουμε σε ένα είδος μεικτό, σε ένα είδος που δεν θα έχει την καθαρότητα, ας πούμε, αυτή που νομίζουμε εμείς ότι πρέπει να έχει ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που το θέτω για συζήτηση. Και ένα δεύτερο ερώτημα που είναι συναφές επίσης με αυτό, είναι αν η αστυνομική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία. Και πώς το ορίζουμε ότι είναι λογοτεχνία. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μας κάνει να λέμε αυτό είναι ένα κακό αστυνομικό, ενώ αυτό είναι λογοτεχνία. Το διαβάζω και δεν. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα είναι η αρμοδιότητα. Όχι ότι δεν έχω άψη, αλλά. Είναι λογοτεχνία εφόσον είναι καλά γραμμένο. Δηλαδή, θα έλεγα μια λογοτεχνία με κανόνες. Με περισσότερους κανόνες από την άλλη λογοτεχνία. Και εν μέρει και πιο δύσκολη με αυτή την έννοια. Θα έλεγα ότι ένα καλό αστυνομικό χρειάζεται την αφηγηματική ικανότητα, την αναλυτική αφηγηματική ικανότητα ενός καλού πεζογράφου μη αστυνομικών και χρειάζεται και το ταλέντο της συμπίκνωσης ενός ποιητή για να περάσει ενδιάμεσα στην πλοκή φράσεις και ιδέες για τις οποίες θέλει να εκφράσει και οι οποίες δεν πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά λόγω των κανόνων του το αστυνομικό. Είναι λογοτεχνία, ναι. Από εκεί πέρα τώρα ως προς τα είδη, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά είδη αστυνομικού. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεν ασχοληθείς καθόλου με την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία, αναγκαστικά θα πέσεις σε επαναλήψεις παλαιότερων συγγραφέων. Δηλαδή, αν κάτι το έχει κάνει καλά η Άγκαθα Κρίστη, τώρα γιατί να το ξανακάνουμε από την αρχή. Τα αστυνομικά πάλι του τύπου CSI είναι και αυτά ένα είδος. Ξεκινήσαν και αυτά στην Αμερική το 60-70, κάπου εκεί. Έχουν και μια ονομασία που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή στα αγγλικά. Και κοιτάνε την ιστορία από την πλευρά του ενός αστυνομικού, μιας ομάδας αστυνομικών. Είναι ιδιαίτερα αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ανθίσανε. Υπάρχουν και σε ορισμένους σκανδιναβούς συγγραφείς. Νομίζω είναι ο. Δεν θυμάμαι τώρα το επιθετώ. Ο Αρνεντάλ είναι ο κλασικός. Μπράβο. Ο Αρνεντάλ. Είναι ένα είδος. Κοιτάει μέσα από εκεί. Τα αστυνομικά πάντα έχουν από πίσω και μία πρόκληση, την πρόκληση της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν πρέπει να το ξέρουμε αυτό, αλλά όχι μόνο με την επιστημονική άποψη, αλλά και με τη διαχείριση του κοινού αισθήματος. Τι είναι δικαιοσύνη και αυτό είναι κεντρικό σημείο στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Και πότε απονέμεται δικαιοσύνη, αλλά πότε απονέμεται με την έννοια του κοινού αισθήματος, δηλαδή όχι μόνο των θεσμών. Και μπαίνουν πάντοτε τα γνωστά βασικά ερωτήματα σε σχέση με τη δικαιοσύνη, με τη θεσμική δικαιοσύνη, με την αυτοδικία, με όλα αυτά. Στις σκανδιναβικές χώρες, η παρέμβαση, ας πούμε, έχει ενδιαφέρον να δει κανείς το Λάρσον, νομίζω, που πέθανε και πρόωρα. Αυτός έκανε πολιτική παρέμβαση και με μία έννοια θα μπορούσε να θεωρηθεί και στρατευμένη. Αλλά τι, στις χώρες αυτές, επειδή υπήρχε για πολλά χρόνια οικονομική ευημερία και επειδή
η έννοια της αριστεράς είναι πια λίγο σχετική. Αυτό που του επιτρεπόταν, νομίζω, στο μυαλό του να κάνει και η κοινωνία θα αποδεχότανε, ήταν να καταγγείλει την ακροδεξιά. Αυτό έκανε και το έκανε στρατευμένα. Και νομίζω ότι ήταν ο ένας λόγος που πέτυχε αυτός, γιατί την εντόπισε αρκετά νωρίς στις βόρειες χώρες. Και τώρα βλέπουμε την εξάπλωσή της. Ο άλλος λόγος ήταν προφανώς η κατασκευή μιας ηρωίδας πάρα πολύ πρωτότυπης. Αυτά. Πάντως, στην Σκανδιναβία, το σημείο τομής για το σκανδιναβικό αστυνομικό, ας πούμε, θεωρείται η δολοφονία Πάλμα, έτσι. Ναι. Που αλλάζει την εικόνα και οδηγεί. Υπήρχαν κάποιοι συγγραφείς πριν, αλλά αυτό που οδηγεί με έναν τρόπο είναι αυτό που ακολουθεί σε κοινωνικό ναι. πολιτικό επίπεδο τη δολοφονία Πάλμα. Ναι. Και με αυτή την έννοια. Ναι. Δηλαδή, ένα κοινωνικοπολιτικό γεγονός με μεγάλη ένταση. Αυτό ναι, ναι. Και εφόσον ένας συγγραφέας, στην περίπτωση του Λάρσον, είδε, προέβλεψε την άνοδο της ακροδεξιάς, αν ένας συγγραφέας θέλει να μπει λίγο και να δοκιμάσει να εμβαθύνει σε υπόγεια ρεύματα των σύγχρονων πολιτικών συστημάτων, γιατί να μην το κάνει. Δεν βλέπω το λόγο του να μην το κάνει. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι σώνει και καλά στρατεύεσαι με ένα κόμμα. Μπορείς, δικαιούται κάθε συγγραφέας, όχι μόνο αστυνομικός, νομίζω, να δοκιμάζει με ερωτήματα τις αντοχές των κοινωνικών και πολιτικών συστημάτων και να δοκιμάζει και τις αντοχές του αναγνώστη στην κριτική ανάγνωση. Ναι. Καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το αστυνομικό δεν είναι καταγγελτικό. Ναι. Δεν είναι μια μπροσούρα. Φυσικά. Δηλαδή, καταγγέλλω τη δικαιοσύνη, καταγγέλλω την αστυνομία, καταγγέλλω εγώ την κυβέρνηση κλπ. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, ότι στο αστυνομικό συλλαμβάνει σε πάση περιπτώσει τον κακό. Δεν συλλαμβάνει την κακία. Δεν είναι. Ηθικοκοινωνικό. Δεν είναι υποχρεωτικό να συλλάβει τον κακό. Εγώ αυτά που αγαπώ τελειώνουν, δεν τελειώνουν ναι, καλά, ναι, τελειώνουν ως χάλια. Ναι, εντάξει. Άρα δεν είναι αυτό ο ζητούμενο. Το κυνήγι πάντως, το κυνήγι, ο καμβάς είναι κάποιος κάνει έγκλημα, καταρχήν ο είναι κακός, μπορεί να είναι καλός. Είναι μπορεί το... να είναι καλός ο κακός. Ο καμβάς είναι, εντάξει, υπάρχει το κακό πάντα. Μα εγώ είπα ότι δεν είναι όλα άσπρα και μαύρα τα πουλια, τα πιόνια. Άρα προφανώς μπορεί να είναι κακός ο καλός και καλός ο κακός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα της απονομής της δικαιοσύνης, τελικά δηλαδή το περιδικαίο αίσθημα του αναγνώστη που το διαβάζει και λέει επιτέλους, ας πούμε, την ταινία τον πιάσανε τον παλιάνθρωπο, δεν πιάνεις την κακία, ως τέτοιο, το κακό με κάπα κεφαλαίο. Άρα δεν αλλάζει την κοινωνία, ούτε προσπαθείς να αλλάξεις την κοινωνία μες το αστυνομικό. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουν 2-3 πράγματα. Αλλά το πιο κρίσιμο για μένα είναι το εξής. Όταν διαβάζεις ένα λευκό μυθιστόρημα, δηλαδή αγάπη, υποσύνη κλπ. Έχει μέσα ένα μήνυμα. Τι θέλει να σου πει, θέλει να σου πει μέσα σε 500 σελίδες ότι πρέπει να αγαπάς τον άλλον, ότι ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα, η θρησκεία, δεν ξέρω τι. Το μήνυμα σε ένα αστυνομικό χ, ποιο είναι. Χ, δεν λέω το τάδε αστυνομικό. Ποιο είναι το μήνυμά του, δηλαδή, παραφράζοντας το φιλοσοφικό, το όντο σον, ποιο είναι, δηλαδή, γιατί το έγραψε. Τι θέλει να μας πει, πέραν το ότι ο κύριος Τάδε δολοφονήθηκε από την κυρία Τάδε ή ανάποδα. Και εδώ ψάξει η αστυνομία και πάει λέγοντας τον βρίσκει, δεν τον βρίσκει. Τι θέλει να μας πει. Και επαναλαμβάνω, θέλει να μας πει σε επίπεδο πολιτικοκοινωνικό, σε επίπεδο αστυνομικής πλοκής και δράσης, είναι αυτό που είναι. Άρα εκεί μέσα θα δούμε ακριβώς τι είναι ιδέα και τι είναι ιδεολειψία, τι είναι προπαγάνδα και τι είναι καμβάς, τι είναι πλοκή. Δεν είναι εύκολο, ούτε μπορώ να το περιγράψω. Θέλω να πω όμως και ένα άλλο θέμα και πολυλογώ, αλλά. Νομίζω ότι αν είναι, δεν είναι κάτι λογοτεχνία, πέραν το ότι έχει κατηγορηθεί το αστυνομικό, είναι πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ένα τρίγωνο. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε έναν. Έχουμε τον συγγραφέα, έχουμε τον ήρωα που αυτονομείται από τον συγγραφέα πολλές φορές και όσοι γράφουν το ξέρουν ξαφνικά, αλλού τον πήγαιναν και αλλού πήγε ο ήρωάς του. Και έχουμε και τον αναγνώστη. Αυτοί οι τρεις, σε τι σχέση βρίσκονται μεταξύ τους, ποιος επηρεάζει ποιον. Και γιατί τον επηρεάζει και προς τα πού τον επηρεάζει. Αυτό είναι ένα θέμα που κλείνοντας ένα βιβλίο ο συγγραφέας ή ο αναγνώστης πρέπει να έχει
Εντάξει, τι ωραίο που ήταν, διάβασαν ωραίο αστυνομικό και κοιμήθηκαν νωρίτερα. Ή είναι κάτι άλλο. Άρα, αυτή η αντικειμενικότητα που είπες δεν είναι αναγκαστικά διαπλοκή. Δεν είναι αναγκαστικά ψυχαγωγία, διάβασα κάτι, Άρλεκιν κλπ. Πρέπει να είναι κάτι άλλο. Έχοντας διαβάσει και δει όλο τον Μπουαρό, τη Μις Μάρπλ, βλέπω τελειά διαφορά από τον Μολταλμπάνο ή τον Μεγκρέ. Τεράστια διαφορά. Τα μεν μου αρέσουν πάρα πολύ τα πρώτα, διότι έχει ένα στυλ όλη αυτή η ιστορία, ιδίως η κινηματογραφική τους απόδοση, έτσι, του Πουαρό, Μεσοπόλεμος κλπ. Ο Σέρλοκ Χόλμς είναι ένα δωμάτιο, ο Πουαρό είναι μια σκέψη, η άλλη είναι μια κοινωνία. Είναι άλλα τα μηνύματα, είναι άλλες οι σχέσεις, είναι άλλα αυτά που θέλουν να μας πούνε. Άρα το ελληνικό αστυνομικό για να έρθω, τι θέλει να μας πει, αυτό είναι το ερώτημα. Κάτι δική μου γνώμη. Τελείως, αν δούμε ότι οι αστυνομικοί. Έχετε στείλει εισαγγελία, με ανακρίνετε συνέχεια. Όχι, λέω τη γνώμη μου. Λέω τη γνώμη μου. Ότι αν θεωρήσουμε ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία, τα θέματα της είναι ίδια αυτά που υπάρχουν από τον Όμηρο και μετά. Και τα ξέρουμε. Είναι η εξουσία, είναι ο έρωτας, είναι η μοναξιά, είναι το κακό κτλ. Δηλαδή νομίζω ότι το βασικό είναι αυτό. Τώρα, πώς αυτό εφαρμόζεται σε κάθε εποχή. Εντάξει, αν θέλει να είναι λογοτεχνία. Από εκεί και πέρα, το αν οι ήρωες θα είναι μαύροι, άσπροι κτλ. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο. Μεγάλη σημασία έχει να είναι ο ήρωας τέτοιος που να ξεχωρίζει. Δηλαδή, τι είναι ο Ρασκόλνικοφ. Καλός, κακός, μέτριος, ξέρω εγώ. Και μερικές φορές, αν το πάμε ανάποδα, θα δούμε ότι οι επιτυχημένοι αστυνομικοί συγγραφείς έχουν φτιάξει καταπληκτικούς ήρωες. Έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν θυμώνται ποιος είναι ο συγγραφέας του Μπέκα. Δεν ξέρω, έτσι. Και, ή του λέγανε, όταν είχε έρθει ο Νέσμπο εδώ, του λέγανε «Μην πεθάνεις», ξαναζωντάνεψε τον Χαριχόλε, πώς τον λένε τον ήρωά του. Και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, το να φτιάξει ένα καλό ήρωα, που είναι το ερώτημα για κάθε μυθιστόρημα, δηλαδή να φτιάξει την αντίστοιχη Μαντάμ Μποβαρή του αστυνομικού μυθιστορήματος, νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο πράγμα και δεν το ξεχωρίζω από τα υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη. Ούτε και το αίσθημα του δικαίου. Εδώ όλοι έχουμε τρελαθεί με το Ripley, που είναι ένας κακός, διεφθορμένος εστέτ και όμως είναι καταπληκτικός χαρακτήρας, ο οποίος συγκινεί τον αναγνώστη, πάει κόντρα στο αίσθημα του δικαίου που έχει ο αναγνώστης, αλλά είναι τόσο καλά φτιαγμένος, τον έχει τόσο καλά, ας πούμε, περιγράψει μέσα στην κοινωνία που ζει και τα λοιπά, που πραγματικά τον έχει επιβάλει. Οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να ξεχωρίζουμε πολύ. Δηλαδή, το να φτιάξει ένα καλό ήρωα μέσα σε μια εποχή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν εξαρτάται. Εξαρτάται νομίζω από την λογοτεχνική γραφίδα. Τώρα, γι' αυτό έβαλα και το θέμα και πώς θα είναι αυτό. Ποια είναι η τυπολογία που θα λες ότι αυτό είναι αστυνομική λογοτεχνία και όχι λογοτεχνία. Δηλαδή, αν έβαζα τη Μαντάμ Μποβαρή να έκανε ένα έγκλημα, θα γινόταν αυτόματα αστυνομικό, αντί να αυτοκτονήσει, ας πούμε, αν σκότωνε τον άνθρωπο, δεν θα γινόταν αστυνομικό, γιατί άρα υπάρχει μια τυπολογία, υπάρχει μια ατμόσφαιρα, υπάρχει ένα μυστήριο, υπάρχει μια αναζήτηση κάποιου πράγματος που μπορεί να το βρεις και μπορεί να μην το βρεις. Έχει μια τυπολογία η αστυνομική λογοτεχνία, απλώς την έχει πάρα πολύ διευρύνει και την έχει πάρα πολύ λόγω αυτής της διακειμενικότητας. Την έχει μπλέξει με πάρα πολλά πράγματα. Αλλά κατά βάση νομίζω ότι τη διατηρεί. Αυτή είναι η. Να πω μια κακία και δεν ξέρω. Όχι, μπορεί να πεις πολλές. Τυπολογία. Πείτε μου, γιατί πρέπει ένας detective, είτε είναι ερασιτέχνης, είτε δημοσιογράφος, ασκών καθήκοντα detective, είτε αστυνομικός, να είναι πότης, καπνιστής, χωρισμένος, με άστατο σπίτι, χωρίς άντρα ή γυναίκα, χωρίς σύντροφο, χωρίς σκυλί. Όχι, οι γυναίκες δεν είναι τελείως άσκημες, οι άντρες είναι και άσκημοι. Γιατί υπάρχει μια τυποποίηση ενός παράξενου ανθρώπου, ο οποίος διώκει το έγκλημα, είτε είναι δημοσιογράφος, δεν μπορεί να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Δηλαδή, εγώ τι έχω διαβάσει, δεν τα έχω διαβάσει όλες, είπα. Στην αστυνομική λογοτεχνία υπάρχουν πολύ μικροαστοί, αντίθετα. Πάντως υπάρχει τυπολογία, δηλαδή δεν βλέπω ένα αστυνομικό παντρεμένο με το παιδί του, κανονικός. Πάρα πολλούς.
Θέλει κανείς να μιλήσει. Ναι. Ορίστε, πέστε. Τώρα, η διαφορά μεταξύ αστυνομικού, μία από τις διαφορές, μεταξύ αστυνομικού και καθαρά προπαγανδιστικού έργου είναι το γεγονός ότι σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα τα εγκλήματα τα κάνει ένα άτομο ή μερικά άτομα, δεν τα κάνει η κοινωνία, αλλά ποιος βρίσκεται τις περισσότερες περιπτώσεις πίσω από τη δυνατότητα να κάνει κάποιος ένα έγκλημα ατιμόρυτο, ποιος σπρώχνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτός από ψυχολογικά προβλήματα, εκτός από οικογενειακά προβλήματα κλπ. Στις περισσότερες περιπτώσεις κάποιον να ξεφύγει από τον νόμο, ποιος στις περισσότερες περιπτώσεις αφήνει ατιμόρυτους τους εγκληματίες. Νομίζω ότι είναι κάτι που το βρίσκουμε στο ελληνικό μυθιστόρημα. Υπάρχουν και προπαγανδιστικά οπωσδήποτε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό η προσπάθεια να αφυπνίσει ο λογοτέχνης την κοινωνία ή δεν είναι μέσα στα προσόντα του λογοτέχνη, θα έλεγα. Αυτά ήθελα. Άλλος. Ναι, τόσο αστυνομική συγγραφή είναι εδώ. Να ο Γιάννης. Πω κάτι. Είχε γράψει κάπου ο Ανδρέας Αποστολίδης, ο οποίος δεν σε βλέπω πολύ ζωρό. Τα έχει γράψει όλα και δεν σου λέει διαβάσει τα κείμενά μου τώρα. Το βρήκα εδώ τυχαίως, έχω τυχαίως σήμερα για άλλο λόγο τα πρακτικά του συμποσίου που είχε γίνει το 2012 από τη Σχολή Μωραΐτη για την αστυνομική λογοτεχνία. Και είχα, τώρα δεν το βρίσκω το σημείο. Α, και είχε ο Κώστας ο Μουζουράκης, ένας κατά τη γνώμη εξαιρετικός συγγραφέας νουάρ, Έλληνας, που γράφει πολιτικό νουάρ, γράφει στο είδος του Πολάρα, ας πούμε, θα λέγαμε. Στην εισήγησή του είχε αναφερθεί σε ένα κείμενο του Ανδρέα του Αποστολίδη για αυτό το θέμα. Διαβάζω δύο κουβέντες. Λέει, οι αστυνομικοί συγγραφείς σήμερα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική βρίσκονται στον αντίποδα του Χόλμς, που δεν είχε ιδέα από πολιτική. Αυτή η τάση είναι που έχει προσδώσει τελευταία αβίαστα για πολλούς το πρόσημο της λογοτεχνικότητας στο αστυνομικό μυθιστόρημα. Όμως κινδυνεύει να γίνει εύκολη λύση και η συνταγή, κοινωνική κριτική, τοπική κοινωνία, αστυνομική ίντριγκα, η νέα κοινοτοπία του είδους και το αστυνομικό μυθιστόρημα να μετατραπεί σε ένα διεθνές φολκλόρ εύπεπτης πολιτικής καταγγελίας. Εδώ συμπίπτει με τις απόψεις του Γιάννη του Πανούση. Με άλλα λόγια, οι αστυνομικές ιστορίες πρέπει να είναι καλογραμμένες. Αντρέα, δεν ξέρω από πού να φωτώ. Πώς μπορείς να θυμάσαι εσύ. Λοιπόν, αυτό είναι μια θέση με την οποία θα μπορούσα κι εγώ να συμφωνήσω, λέγοντας το εξής, ότι το αστυνομικό μυθιστόρημα, που κατά τη γνώμη μου ναι, είναι το κοινωνικό μυθιστόρημα, και βεβαίως οι αστυνομικές σειρές έχουν αλλάξει τον τρόπο αφήγησης της αστυνομικής αφήγησης, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν δηλαδή το μυθιστόρημα, η λογοτεχνία, το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα πέρασε στην αυτοαναφορικότητα, άφησε ένα χώρο. Αυτό που κάλυπτε το 19ο αιώνα, το κοινωνικό μυθιστόρημα. Αυτό το χώρο ήρθε σταδιακά να τον καταλάβει με έναν τρόπο το αστυνομικό μυθιστόρημα για διάφορους λόγους, διεθνείς και κατά χώρα. Αλλά παρόλα αυτά έχει και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο επίσης για μένα είναι εξίσου σημαντικό. Καθιστά για μένα αυτό το είδος λογοτεχνίας πάρα πολύ, γιατί πρόκειται περί λογοτεχνίας αυτό το θέμα, νομίζω έχει λυθεί οριστικά εδώ και τουλάχιστον. Μην το λες. Σε πληροφορώ ότι αν δεις όλες τις λίστες, όλων των βραβείων, όλων των χρόνων, τα τελευταία 50 χρόνια δεν υπάρχει ούτε ένα αστυνομικό
με τη story μου. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κοίταξε τον Booker, κοίταξε. Ναι. Τι πώς έχει κατακυρωθεί. Δεν έχει κατακυρωθεί. Έχει κατακυρωθεί σε σένα που είσαι αστυνομικός συγγραφέας. Όχι, όχι μόνο σε μένα. Νομίζω και γενικώς στη θεωρία πια. Ναι, αλλά μην μπούμε σε αυτό. Θέλω να πω το εξής. Ότι για μένα η αστυνομική λογοτεχνία, με την τυποποίηση και την τυπολογία που όντως υπάρχει, κάνει αυτό που για μένα ενδιαφέρον και ως συγγραφέα και ως αναγνώστη, είναι ότι στις ευτυχές τουλάχιστον στιγμές της, κάνει δύο κινήσεις φαινομενικά αντίθετες. Η μία κίνηση είναι προς την κοινωνία, η άλλη όμως κίνηση είναι προς την ύπαρξη, προς το πρόσωπο, προς την ψυχή. Και όταν το κάνει καλά, για μένα το κάνει εξαιρετικά αυτό το πράγμα. Επομένως, λίγο έχουμε ξεχάσει με αυτό το μοντέλο του κοινωνικοπολιτικού αστυνομικού μυθιστορήματος λίγο το υπαρξιακό κομμάτι αυτής του είδους της λογοτεχνίας. Που θα έλεγα ότι στις καλύτερες στιγμές του αυτό το κομμάτι το ανέδειξε το υποείδος που ονομάστηκε νουάρ. Το οποίο είναι το κατεξοχήν υπαρξιακό. Μάλλον όχι το κατεξοχήν, αλλά ένα κατεξοχήν υπαρξιακό μυθιστόρημα και είδος αφηγηματικό. Σε όλες τις εκδοχές, είτε τη λογοτεχνική, είτε την κινηματογραφική κτλ. Επομένως, θα μπορούσε, νομίζω ότι αυτή η μόδα που μίλησε ο Πανούσης, που έγραψε ο Αποστολίδης, του κοινωνικοπολιτικού, πράγματι να εγκλωβίζει και να ξεχνάμε και αυτή την πλευρά του αστυνομικού. Όμως, αυτό που ήθελα να κλείσω είναι να διαβάσω πάλι από το ίδιο τόμο, που έτσι σας λέω να το έχω μπροστά, ένα απόσπασμα από ένα κείμενο του περίφημου, πολύ γνωστού, του Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ. Ένα απόσπασμα από το σημείωμα για το αστυνομικό μυθιστόρημα που είχε δημοσιεύσει τον Σεπτέμβριο του 1974, που λέει το εξής ο Μανσέτ, έλεγε ο Μακαρίτης. Έγραφε μάλλον. Υπάρχουν δύο τρόποι για να θεωρήσουμε τα πράγματα. Τρόποι που προσδιορίζουν και δύο είδη στο πλαίσιο του αστυνομικού μυθιστορήματος. Αν ο νόμος δεν τίθεται υπό αφισβήτηση, αν δηλαδή θεωρείται ως κάτι απολύτως καλό, ως κανόνας της τάξης, το έγκλημα πρέπει επομένως να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μία αταξία, την οποία πρέπει να επανορθώσουμε. Ο άλλος τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων είναι να μην θεωρούμε καλούς τους όρους εφαρμογής του νόμου. Οδηγούμαστε τότε στη σχετικοποίηση του νόμου, στην ιστορικοποίησή του, κάνουμε ένα είδος φιλοσοφίας του δικαίου και επισημαίνουμε ότι ο νόμος είναι η έκφραση μιας σχέσης των κοινωνικών δυνάμεων σε μια δεδομένη ιστορική συνθήκη. Θα έλεγα ότι είναι μια μαρξική αντίληψη αυτή. Και έτσι βρισκόμαστε στο κοινωνικό μυθιστόρημα, το οποίο δεν είναι κατά ανάγκη αριστερό, αλλά μπορεί σε κάθε περίπτωση να χαρακτηριστεί μαύρο, στο βαθμό που θεωρεί ότι η κοινωνία βρίθει μαυρίλας, ότι ο νόμος είναι ανήθικος και ότι οι εγκληματίες έχουν λόγους να εναντιώνονται στον νόμο. Είναι μια, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου, ίσως μια διατύπωση που θα με εξέφραζε εμένα προσωπικά, ότι δηλαδή πόσο έχουμε ανάγκη το κοινωνικοπολιτικό και πόσο μας εγκλωβίζει αυτό το πράγμα. Είναι ζήτημα δηλαδή θέασης, γωνίας θέασης. Αυτό. Άλλο, ορίστε. Κυρία, μισό λεπτό. Σόνια, μισό λεπτό. Εντάξει, το σύνολο φαντάζομαι κλείνουμε. Η Σόνια. Ήθελα να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο Γιάννης Οράγκος. Ότι και με το προβοκατόρικο που βάλεις εσύ, αν είναι μυθιστόρημα, αν είναι λογοτεχνία μάλλον, διότι αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε και γενικότερα. Υπάρχουν τόσα βιβλία λογοτεχνίας έξω που είναι λογοτεχνία, σχέτως αν αστυνομικά ή δεν είναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το κομμάτι του νουάρ που θεωρώ ότι είναι λιγάκι παραμελημένο, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, γιατί είναι μία αυτοκαταβύσιση. Το να ψάξει δηλαδή κανείς μέσα στον εαυτό του να δει γιατί έκανε ένα έγκλημα και να μπορέσει να το περιγράψει, να μπει δηλαδή στο θέση του φωνιά και να μπορέσει να περιγράψει το συνέστημα που νιώθει όταν σηκώνει το μαχαίρι για να καρφώσει τον άλλον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ουσιαστικό και είναι κάτι παραμελημένο. Και εκεί νομίζω ότι η λογοτεχνία, το λογοτεχνικό στοιχείο της αφήγησης, παίζει πολύ πιο ουσιαστικό ρόλο από ότι στην περιγραφή των φόνων και τι κάνει ο αστυνομικός και αν έχει σπίτι, αν έχει παιδάκια, σκυλάκια και δεν συμμαζεύεται.
Και αυτό έχει παραμεληθεί γενικώς και από τους κριτικούς λογοτεχνίας και από τους, και από εμάς τους ίδιους που αποτελούμε αυτό που είμαστε ως Ελσάλ, νομίζω. Θα ήθελα να ακούσω και μια άλλη γνώμη πάνω σε αυτό. Ίσως και ο Φίλιππος εκεί που κάθεται να μας πει πάνω σε αυτό το στοιχείο. Δεν ξέρω. Είναι αυτή είναι η γνώμη μου και αυτό ήθελα. Η Σοφία. Το μικρόφωνο στο Φίλιππο. Κάτσε να έρθει το παλικάρι. Ευχαριστώ, Γιάννη. Θα ήθελα να επαναλάβει, Σόνια, την ερώτηση που θα πρέπει να απαντήσω. Δεν έβαλε ερώτημα. Είπε ότι έχει μεγάλη σημασία στο νουάρ όχι μόνο η εξωτερική δράση, αλλά η καταβήθηση, η υπαρξιακή αναζήτηση, το πώς φτάνει κάποιος να γίνει δολοφόνος, τι σκέφτεται την ώρα που σκοτώνει κτλ. Αυτό. Λοιπόν, αυτό που λέμε τώρα περί καταβήθησης, το έχει κάνει το Δοστογεύσκη στο Έγκλημα και Τιμωρία. Λοιπόν, όμως ορισμένοι θεωρούν το Έγκλημα και Τιμωρία αστυνομικό, όπως ο Γιάννης Μαρής, το έχει γράψει κιόλας, και άλλοι λένε ότι δεν ανήκει στην αστυνομική λογοτεχνία. Επειδή είμαι περίεργος, έχω μπει στο Google και βάζω τα καλύτερα 50 αστυνομικά ιστορήματα όλων των εποχών. Και ορισμένοι, εφημερίδες ή σύλλογοι ή σωματεία, μέσα έχουν και το Έγκλημα και Τιμωρία. Ωστόσο, εμείς δεν το θεωρούμε το Έγκλημα και Τιμωρία αστυνομικό. Ακριβώς επειδή ενδιαφέρεται για την ύπαρξη και την ψυχή κατάσταση του εγκληματία, του Ρασκόλνικοφ. Οι αστυνομικές συγγραφείς ασχολούνται με το έγκλημα και ποιος το έκανε. Δεν τους ενδιαφέρει το πώς έφτασε ο εγκληματίας στο έγκλημα. Αυτά. Όχι πάντα. Θα απαντήσει ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας θα πει. Τι να πούμε για την τυπολογία του αστυνομικού γενικά, δηλαδή για να ορίσει κανένας. Νομίζω ότι υπάρχουν 4 πράγματα που το χαρακτηρίζουν το αστυνομικό αφήγημα ή το μυθιστόρημα. Το ένα είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια παραβίαση του νόμου. Πρέπει να υπάρχει κάποιο έγκλημα. Είναι προϋπόθεση. Χωρίς έγκλημα, χωρίς παραβίαση ή σκέψη παραβίασης δεν υφίσταται. Το δεύτερο, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο γύρω από αυτό. Δηλαδή, αν όλα είναι φανερά, πάλι δεν υπάρχει λόγος να γράψεις, να γράψεις κάτι, ας πούμε, γι' αυτό. Άρα πρέπει να υπάρχουν γύρω, κάποια ερωτηματικά γύρω από το έγκλημα. Το τρίτο είναι ότι κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί να ερευνήσει. Γιατί αν υπάρχει το έγκλημα και υπάρχουν ερωτηματικά, αλλά όλοι βαριούνται να ασχοληθούν με το θέμα, πάλι μείναμε στη μέση. Και το τέταρτο είναι αυτός που θα προσπαθήσει να ερευνήσει πρέπει να φτάσει σε μία λύση. Μπορεί να μην φτάσει ποτέ σε μία λύση. Μπορεί να μπερδευτεί. Μπορεί να υπάρχουν 10 διαφορετικές απαντήσεις. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν ας πούμε, ο ερευνητής πάλι βαριέται, πάλι έμεινε το πράγμα. Τώρα, αυτές οι 4 σχέσεις αλλάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή, αλλού έχει μεγαλύτερη σημασία να περιγράψεις, ας πούμε, το έγκλημα και τα άλλα 3 πάνε πιο κάτω. Σε άλλη περίπτωση κυριαρχεί το μυστήριο. Σε άλλη περίπτωση ενδιαφέρει κυρίως η έρευνα, τι θα συμβεί, ας πούμε, στην έρευνα. Σε άλλη περίπτωση μόνο ποια είναι η λύση και εκεί ενδεχομένως και τα κίνητρα κτλ. Νομίζω ότι εκεί, ας πούμε, πάει, ας πούμε, το πράγμα. Και όσον αφορά, ας πούμε, την τυπολογία στο έγκλημα, ας πούμε, και τιμωρία, είναι στα όρια. Και όταν υπάρχει η έννοια, ας πούμε, της τυπολογίας, υπάρχουν και ασαφή όρια, δηλαδή δεν είναι κάτι 100%. Εάν το δει κανένας από ανάποδη, ας πούμε, πλευρά, ακριβώς επειδή δεν μπορείς να ορίσεις 100%, γι' αυτό είναι και λογοτεχνία. Γιατί αλλιώς δεν θα ήταν. Αν υπήρχε, ας πούμε, η απόλυτη σαφήνεια
ότι αυτό είναι 100% αστυνομικό, δεν μπερδεύεται, ας πούμε, δεν μιλάς, ας πούμε, για λογοτεχνία, μιλάς για έναν τύπο που ανήκει σε άλλη ας πούμε, σφαίρα. Οπότε, με μία έννοια, ας πούμε, η ασάφεια των ορίων είναι και απόδειξη της λογοτεχνικότητας του είδους, κατά την άποψή μου. Ο Γιάννης Πανούσης θέλει να το σχολιάσει. Δεν είναι σχολιάσει, θέλω να πω το εξής. Με άλλη ιδιότητα. Εγώ έγραψα το 2012 ένα βιβλίο, το υλικό το μάζευα από το 1981, ο εγκληματίας του έργου Ντοστογεύσκη, με υπότιτλο «Υποχθόνιος ή υπεράνθρωπος». Διότι στον Ντοστογεύσκη βλέπουμε από τη μια πλευρά του Ρασκόλνικοφ μία ψήρα εντός εισαγωγικών, γριά το κογλύψα, έχει δικαίωμα να ζήσει, έχω δικαίωμα να σκοτώσω μια ψήρα. Που αν το καλωδίτη είναι σε μεγάλο βαθμό και ο πυρήνας της τρομοκρατίας, της σύγχρονης. Και απ' την άλλη, Καραμαζόφ, όλα επιτρέπονται αν δεν υπάρχει Θεός. Που και αυτό είναι ένα κομμάτι της σημερινής πολιτικής βίας, ότι εφόσον το κράτος δεν μας ενδιαφέρει, όλα επιτρέπονται. Άρα και εκεί μέσα έχει και υπαρξισμό. Δηλαδή, εκτός από τον υποχθόνιο ή τον υπεράνθρωπο, υπόγειο δηλαδή, ή ξέρω εγώ, Καραμαζόφ, έχει και υπαρξισμό μέσα, διότι εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη Τουράγκο. Δηλαδή, τι είναι τώρα ο Καμί? Δηλαδή, ξαφνικά μες στον ήλιο γυρνάει και σκοτώνει, ας πούμε. Γιατί σκότωσε? Δηλαδή, ούτε εξηγεί κανείς γιατί σκότωσε. Άρα, εγώ προσωπικά τώρα σκόλικο, δηλαδή, εμπάσχετος για τον Ντοστογεύσκη, θεωρώ ότι εντάσσεται εκεί. Αυτό που θέλω όμως να μας προβληματίσει, πάλι με την ιδιότητα του εγκληματολόγου, 20 χρόνια εγώ πήγαινα στις φυλακές και μιλούσα με εγκληματίες, πραγματικούς. Έχουμε αναρωτηθεί, όταν ο εγκληματίας διαβάσει ένα αστυνομικό ή διαβάσει ένα μυθιστόρημα που τον αφορά ή ακόμα και ξέρω εγώ, χωρίς να έχει ανακατευτεί ο ίδιος, πιστεύετε ότι βρίσκει τον εαυτό του? Ούτε κατά διάνοια. Έχω μιλήσει δηλαδή με εγκληματίες στη Γερούσα, αυτός που ξέρει κοινή γνώμη, δεν λέω τώρα. Δεν είναι καθόλου έτσι όπως περιγράφεται τα πράγματα. Δηλαδή, η ψυχοδιαδικασία εγκληματογένεια, δηλαδή πώς οριμάζει, πώς γίνεται, πώς πάει, πώς το κάνει, τι γίνεται εκείνη την ώρα, τι γίνεται το επόμενο λεπτό κλπ., δεν έχει καμία σχέση με την περιγραφή του εγκλήματος του ίδιου από κάποιον. Δηλαδή, κάπως το απέξω το είδε και είπε αυτός εκείνη την ώρα, θύμωσε και βρήκε ένα μαχαίρι και κάρφωσε, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Άρα, δεν αναγνωρίζει το εγκλημάτο ο εγκληματίας διαβάζοντας ένα βιβλίο που τον αφορά. Άρα, αν μας ενδιαφέρει, εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι εγκληματολόγοι να διαβάζουν αστυνομική λογοτεχνία, αλλά και οι αστυνομικοί λογοτέχνες να διαβάζουν λίγο εγκληματολογία. Αλλά και οι μεν και οι δεν, που λένε, και οι μεν και οι δε, να δουν εγκληματίες, να συζητήσουν με αυτούς, να συζητήσουν και με τα θύματα. Δεν είναι έτσι όπως τα περιγράφουμε. Δεν είναι έτσι. Εκδρομή της Ελσάλ στην Κορυδαλό, τέλεια. Καλή τύχη σας εύχομαι. Άλλος. Ορίστε να ρωτήσετε. Έρχεται το μικρόφωνο, μισό λεπτό. Μια και είπαμε για εγκληματολογία, αστυνομικό ίσον έγκλημα. Το έγκλημα έχει πάντοτε ένα κίνητρο από πίσω του. Έτσι δεν είναι? Ψάχνουμε το κίνητρο. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε το κίνητρο σε κάτι από αυτά που είπατε. Απλώς θέλω να ρωτήσω, όταν αλλάζουν οι κοινωνικές και οι πολιτικές συγκυρίες, τα κίνητρα αλλάζουν ή τελικά μένουν πάντα σταθερά σε ένα αστυνομικό? Δηλαδή, τα κίνητρα ξέρουμε συνήθως ότι είναι το χρήμα, η ερωτική αντιζηλία, κάποιες άλλες, τέλος πάντων, ανταγωνιστικές αντιζηλίες. Μπορεί να παρακολουθήσει το κίνητρο τις πολιτικές συγκυρίες. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον εγκληματολόγο του πάνελ. Τι σχέση έχει το κίνητρο με την πολιτική συγκυρία κάθε φορά? Αν είναι θεμητό τελικά να το εντάσσουμε μέσα σε μια πολιτική συγκυρία. Εγώ θα είμαι απλουστευτικός, αλλά νομίζω ότι οι τρεις πυλώνες της ζωής είναι το χρήμα, ο έρωτας και η εξουσία. Το πώς ακριβώς αυτό, κατά περιόδους ή κατά ψυχοσύνθεση ή ό,τι άλλο θέλετε,
προσεγγίζεται, ερμηνεύεται ή εν πάση τόσο υλοποιείται, είναι άλλο ζήτημα. Όπως κι αν λέει, έχουμε λέει, κρίση αξιών, οι αξίες ήταν οι ίδιες πάντοτε, δεν είχε αλλάξει ποτέ ιστορικά οι αξίες. Το περιεχόμενο τους αλλάζουν. Για την αγάπη μιλάγανε και παλιά και την αγάπη μιλάμε και εμείς. Εννοούμε άλλο πράγμα όταν λέμε αγάπη. Έτσι, άρα δεν πιστεύω ότι τα κίνητρα διαφοροποιούνται. Το περιεχόμενο των κινήτρων, η ένταση του τρόπου που το προσεγγίζεις, η ταχύτητα του περάσματος στην πράξη μπορεί να αλλάξουν, αλλά τα κίνητρα είναι αυτά. Έρωτας, χρήμα και εξουσία. Άρα μένουν ήθε. Και έχει ενδιαφέρον να κάναμε ένα τεστ κάποτε. Σε ποια σειρά τα βάζουμε? Δηλαδή, έρωτας, χρήμα, εξουσία, πώς τα βάζεις στη σειρά? Ως κοινωνία και ο καθένας από εμάς. Ποιο βάζει πρώτο, ποιο δεύτερο, ποιο τρίτο? Άρα ό,τι και να γίνει, τα κίνητρα μένουν ίδια. Ναι, ναι, κάτι ναι. Μου, τι είναι. Και να ρωτήσω και τον κύριο Μπασκόζο κάτι σχετικά με τη λογοτεχνία θέλω. Και με αυτά που είπατε γενικότερα. Μπορούμε να μιλάμε για λογοτεχνία αν δεν, ή για ύπαρξη ή μη ύπαρξη λογοτεχνίας αν δεν έχουμε την κατάθεση της άποψης του συγγραφέα, αν δεν έχουμε έναν διανοητικό συλλογισμό. Δηλαδή, λογοτεχνία δεν είναι μόνο οι ωραίες λέξεις, είναι ότι ο συγγραφέας έχει κάτσει, έχει συλλογιστεί, έχει σκεφτεί και βγάζει την άποψή του. Οπότε, μοιραία, θα πολιτικοποιηθεί, θα βγάλει και θα κάνει ίσως και κάποια προπαγάνδα. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε για λογοτεχνία, είναι έτσι? Όχι. Γιατί? Γιατί οι πολιτικές απόψεις του συγγραφέα πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση με, με το κείμενό του το ίδιο. Είναι πολύ γνωστά τα παραδείγματα. Τώρα, ας πούμε, ο Μπαλζάκ ήταν μοναρχικός, αλλά τα κείμενά του ήταν καταγγελτικά της κοινωνίας στην οποία ζούσε, έτσι. Ο Κνουτ Χάμψον ήταν ναζιστής, αλλά η Πείνα είναι ένα κλασικό κείμενο, ας πούμε, για την... για τη φτώχεια και τους κατατρεγμένους. Και είναι πάρα πολλά. Δεν σχετίζεται. Και, πολλές φορές, και είναι και πολλά τα παραδείγματα που οι καλοί συγγραφείς η πολιτική τους σκέψη δεν ακολουθεί υποχρεωτικά τι λέει το κείμενό τους. Εξάλλου, για μένα ένα κείμενο που φύγει από το συγγραφέα, έφυγε. Το κρίνει ο κόσμος. Μετά αυτονομήθηκε. Πάβει να είναι δικό του. Το ίδιο το κείμενο, αυτοτελώς πιο ενέχει και αν δεν το δηλώνει στην επιφανειά του, ενέχει μια πολιτική θέση. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο. Από τον... Αυτό είναι κάτι άλλο. Το κείμενο μπορεί να ενέχει μια κάθε κείμενο πολιτική αυτό... θέση. Αυτό... Κοίτα, με τα κείμενα, για παράδειγμα, των συγγραφέων των Γάλλων που ασχολούνται τα τελευταία χρόνια με την Αλγερία, είναι σαφές. Ενέχουν πολιτική θέση. Ότι η γαλλική πολιτική απέναντι στην Αλγερία ήταν λανθασμένη. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αυτό λένε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, έτσι, γιατί αυτό το έχουν πει οι ιστορικοί, οι ερευνητές κτλ. Μας ενδιαφέρει το παραπέρα. Αλλά εξ αντικειμένου, αυτή η γενιά των συγγραφέων κρίνει την επίσημη πολιτική της Γαλλίας την περίοδο του 60 με το αλγερινό πρόβλημα. Okay. Να κάνω μόνο μια παρατήρηση σε σχέση με τα κίνητρα. Νομίζω ότι τα κίνητρα σαφώς και επηρεάζονται από το κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα εγκλήματα τιμής. Αν δηλαδή ο παππούς μου μπορούσε να σκοτώσει επειδή μίλησε κάποιος στην αδερφή του, εγώ δεν θα σκοτώσω για τον ίδιο λόγο, έτσι δεν είναι? Άρα υπάρχουν κανόνες οι οποίοι ορίζονται από το κοινωνικό περιβάλλον και οδηγούν σε εγκλήματα. Τώρα, βέβαια, βαθύτερα ψυχοπαθολογικά, ας πούμε, μπορεί αυτό να έχει σχέση στον πυρήνα του με κάτι που είναι απαράλλαχτο και που είναι, δεν ξέρω, η αδυναμία αντίσταση σε ένα εξωτερικό κανόνα και η αδυναμία εκλογήκευσής του, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι βαθύτερο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Η Αθηνά η Κακούρη. Το μικρόφωνο, παιδιά. Εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση. Εάν το αστυνομικό έχει πράγματι μία τυπολογία, πράγμα στο οποίο φαίνεται να συμφωνούν αυτοί, γιατί ο συγγραφέας που θέλει να κάνει ένα κοινωνικό σχόλιο ή να ανατάμει την ψυχή του τάδε ή να κάνει μία πολιτική παρέμβαση, διαλέγει το αστυνομικό
με την ιδιαίτερη τυπολογία του για να εκφράσει αυτό που θέλει. Του έρχεται βολικά, ξέρω. Στις που γράφετε, λέει. Αυτό είναι πολύ κέριο ερώτημα που θέτεται. Δηλαδή, είναι σημείο προβληματισμού και δικού μου και φαντάζομαι πολλών άλλων, διαρκούς. Πιθανόν η ίδια η χρήση, η ανάγκη της χρήσης, μάλλον να το πω αλλιώς, η ύπαρξη ενός καμβά διευκολύνει, η τυπολογία διευκολύνει στο να βάλει τον άνθρωπο που θέλει να ασκήσει μια κοινωνική, το συγγραφέα που θέλει να ασκήσει μια κοινωνική κριτική σε μια πειθαρχία. Το άλλο μπορεί να γύρει ευκολότερα στην καταγγελία, ενώ εδώ μπορεί ίσως πιο κρυμμένα και λιγότερο αναλυτικά να χρησιμοποιήσει, να προβεί στην κριτική του, χρησιμοποιώντας το αστυνομικό ως όχημα. Δηλαδή, το αστυνομικό του επιτρέπει να παραμείνει λογοτεχνικός χωρίς να πέσει στην καταγγελία. Νομίζω ότι αυτό είναι. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον έχει να κάνει με εγκλήματα το αστυνομικό, κατευθείαν μπαίνει στην καρδιά ενός κοινωνικού προβλήματος. Τον διευκολύνει δηλαδή, από την ίδια την τυπολογία, να μην κάνει καμία άλλη εισαγωγή. Μπορεί να βρει ένα έγκλημα το οποίο να ταιριάζει στη δική του πρόθεση, συγγραφική πρόθεση. Εντάξει, μερικοί το θεωρούν και πιο εύκολο, να σου πω. Έχω τη γνώμη ότι πιστεύουν ότι είναι εύκολο να γράψεις, γιατί ακριβώς έχει αυτό το 1, 2, 3, 4 και γι' αυτό κιόλας υπάρχει και αυτή η τρομερή έξαρση αστυνομικών μυθιστορημάτων. Δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Είναι λίγο πιο μπερδεμένο το θέμα, γιατί κανονικά για πολιτική προπαγάνδα δεν προσφέρεται η τυπολογία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι και ελάχιστα τα αστυνομικά που κάπως, ας πούμε, διαβάζονται, που μπορείς να πεις ότι είναι προπαγανδιστικά. Γιατί είναι αδύνατο να είναι. Δηλαδή θα πρέπει να καταργήσουν την γοητεία και την τυπολογία του είδους. Δηλαδή ξεκινάς, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα έγκλημα, αλλά αν το έγκλημα είναι πεντακάθαρο, το τι έχει γίνει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να γράψεις αστυνομικό. Πρέπει να υπάρχει κάποιο μυστήριο γύρω από αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, ένας απόλυτα μαρξιστής της σκέψης δεν έχει κανένα λόγο να γράψει αστυνομικό μυθιστόρημα. Και γι' αυτό οι αριστεροί μέχρι το 1970 δεν γράφανε αστυνομικά. Είναι ασύμβατο. Δηλαδή, η απόλυτη βεβαιότητα για το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα είναι πλήρως ασύμβατη με την έννοια του αστυνομικού μυθιστορήματος. Και γι' αυτό στη Σοβιετική Ένωση ήταν ένα είδος που το κατήγγυλαν. Δεν υπήρχε, ας πούμε, κανένας λόγος να γράψεις, αφού είσαι βέβαιος πώς είναι η κοινωνία. Μόνο αυτοί οι οποίοι δεν είναι βέβαιοι για το τι συμβαίνει, ας πούμε, στην πραγματικότητα, γράφουν αστυνομικά. Υπάρχει, ας πούμε, μια αμφιβολία για να γράψεις. Πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, ένα μυστήριο. Και η αριστερά πότε μπήκε. Δηλαδή το συμβολικό, είναι διάφορο τώρα για να μην κάνουμε μεγάλη, αλλά μπορούμε να πάμε, ας πούμε, στο συμβολικό. Είναι από τη στιγμή που ο Μονταλμπάν γράφει το έγκλημα στην Κεντρική Επιτροπή. Οπότε άρα υπάρχει, ας πούμε, μυστήριο και στο χώρο των μαξιστικών. Από τη στιγμή που υπάρχει μυστήριο, μπαίνει, ας πούμε, το αστυνομικό. Με αυτή την έννοια δεν προσφέρεται σαν τυπολογία το αστυνομικό μυθιστόρημα. Από τυπολογική σκοπιά μιλάω. Και γι' αυτό, από τη στιγμή που έχει πάει σε μια θεματολογία κοινωνική πολιτική, δεν έχουν γραφτεί καλά αστυνομικά. Δηλαδή, μεγάλα αστυνομικά τα τελευταία 30 χρόνια δεν έχουν γραφτεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος συγγραφέας της εμβέλειας του Σιμενών, της εμβέλειας της Χάισμιθ,
και υπάρχει μόνο η εξαίρεση του Ελερόη σαν πολύ μεγάλο όνομα. Και νομίζω ότι έχει να κάνει, γιατί αυτή η στροφή έχει ορισμένα όρια λογοτεχνικής απόδοσης. Ανοίγει ένα πράγμα, σίγουρα είναι θετικό, αλλά δεν έχει πολλά περιθώρια να αναπτυχθεί. Και γι' αυτό, ας πούμε, αντίθετα, στην τηλεόραση, ας πούμε, μεγάλες σειρές, επειδή βασίζονται σε μια διαφορετική τυπολογία, από εκεί η τυπολογία είναι η διάρκεια του χρόνου. Η μεγάλη διάρκεια, ας πούμε, του χρόνου. Εκεί μπορείς να πετύχεις αποτελέσματα. Τέλος πάντων, αυτό. Πάντως, νομίζω ότι η αριστερά απελευθερώθηκε μετά το Μάιο του 1968. Δηλαδή, ασφαλώς. Το κίνημα των νέων συγγραφέων και τα λοιπά, ειδικά στη Γαλλία. Η ίδια αναρωτήθηκε ότι υπάρχει ένα θέμα με, με το πόσο, ας πούμε, η κοινωνιολογική προσέγγιση είναι και θρησκευτική. Από τη στιγμή που μπήκε ένα ερώτημα ότι ενδεχομένως δεν έχουμε και δίκιο, εκεί ανοίγει ο δρόμος και για το αστυνομικό μυθιστόρημα. Να πω. Βεβαίως. Στο ερώτημα της κυρίας Κακούρη, σε ένα από τα επεισόδια εκεί του Πουαρό, τον ρωτάει κάποιος, γιατί μιλάτε στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό σας. Λέει, ο Ηρακλής Πουαρό θα το λύσει. Λέει, γιατί παίρνω μια απόσταση από την ευφυΐα μου. Έτσι είναι και σε αυτόν που θέλει μέσα από το αστυνομικό να παίξει. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνει, αλλά πρώτον δεν έχει μια ευθεία αντιπαράθεση με ένα σύστημα. Περιγράφεις κάτι το οποίο είναι μυθοπλασία. Ο κύριος Τάδε έκανε το κύριο Τάδε. Ενώ αν γράψεις ένα άρθρο επιστημονικό ή τίποτα άλλο και πεις ότι η κυβέρνηση είναι το ΑΔΕ, θα πάρεις και την απάντηση. Απάντηση επί το αστυνομικό δεν υπάρχει. Σου απαντήσει κάποιος γιατί το αστυνομικό σας βάλε τον ήρωα να είναι κόκκινος και να είναι πράσινος, δεν είναι κανόνι. Το ένα. Το δεύτερο, ακολουθώντας τη σκέψη του κ. Αποστολίδη, και προσπαθώντας και εγώ να συνειδημοποιήσω αυτό που είπα, και επειδή είμαστε απέναντι με τη Μαρφίν, αν κάποιος γράψει σήμερα, λοιπόν, έχουμε ένα έγκλημα, έχουμε μυστήριο, ποιος το έκανε, για να δούμε πώς το γράφεις, ως αστυνομικός. Ως αστυνομικός μιλάω, ως νομική λογοτεχνία, όχι πώς το γράφεις ως εγκληματολόγος, τι έχει γίνει. Άρα, όταν πας να περιγράψεις ένα πραγματικό γεγονός σημερινό που τρέχει τροποτινά και που έχει μυστήριο, το ερώτημα είναι εάν ο πυρήνας της σκέψης σου είναι το πολιτικό πλαίσιο που όπως φαντάζεσαι ότι είναι, δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας, ή ο πυρήνας της θέσης είναι πώς αυτοί οι τρεις άνθρωποι πεθάνανε. Δηλαδή, πώς ζούσανε, πώς βρεθήκανε, πώς πεθάνανε, τι είναι η μοίρα, πώς έφυγε ο άλλος, πώς αυτοί δεν φύγανε. Στην ουσία δολοφονήθηκαν εντός αγωγικών. Δηλαδή κάποιος με δόλο δημιούργησε αυτό τα θύματα, θυματοποιήθηκαν. Άρα εκεί νομίζω ότι ενώ υπάρχουν τα στοιχεία, πολύ σωστά λέει ο κ. Αποστολής, υπάρχει δηλαδή και το γεγονός και το μυστήριο και οτιδήποτε άλλο, η προσέγγιση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Εκεί θέλουμε. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ουδέτερη μπορεί να είναι μια ανακριτική ενέργεια, μια δικαστική απόφαση, όπως βγήκε, δεν ξέρω τι. Αλλά να. Δίνει ιδέες τώρα, έτσι. Ναι, σας... Καλά. Κάτι θέλω. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι. Εννοείται. Προφανώς, προφανώς. Απλώς. Προφανώς. Αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο ή να... Να κλείσουμε. Να κλείσουμε. Ναι, λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Οράγκος θα κάνει... Εγώ τίποτα, ήθελα να ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ωραίο το ότι κάνατε ένα μήνα με... μόνο με εγκλήματα και τέτοια. Είναι τα μόνα εγκλήματα που αποδεχόμαστε εξάλλου στην αστυνομική λογοτεχνία. 10 λεπτά περίπου, σαν κλείσιμο όλης βραδιάς, John Devlin, Change of Fortune, ένα μικρό μονόλογος, μετάφραση Άννα Δάρδα Ιορδανίδου, θα το ερμηνεύσει σε πολύ λίγο η Άσπα Κυρίμη. Και νομίζω θα πρέπει να σηκωθείτε γιατί θα γίνει εκεί. Να σηκωθείτε, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πανούση, τον κύριο Μπασκόζο, τον κύριο Πιμπλή.
όταν τα βρήκαμε, ενώ δεν το πιστεύαμε. Ο φάκελος ήταν πραγματικά χοντρός. Φυσικά δεν είναι όλα δικά μας, αλλά ποιος θα τα ζητήσει. Άσε πια τι τραβήξαμε για να... Σας είπα τι έγινε, έτσι δεν είναι. Ή τουλάχιστον... Τη μέρα που ο Χάρη γύρισε νωρίτερα από τη δουλειά και εγώ ήμουν στο σούπερ μάρκετ, η κουζίνα ήταν σαν βομβαρδισμένη, είπε ο Χάρη. Σαν να είχε περάσει τυφώνας. Και όταν δεν έμεινε τίποτα όρθιο, έβαλε το παλτό του και έφυγε. Ό,τι υπήρχε πάνω στο τραπέζι ήταν σπασμένο ή αναποδογυρισμένο. Είχε χυθεί και το μπουκάλι με το γάλα. Και το χειρότερο, το κουτί με τα Kellogg ήταν άδειο. Ναι, και το στομάχι του Χάρη ήταν άδειο. Έγινε έξω φρενών με το χάος που δημιούργησε ο Μάικλ πριν εξαφανιστεί. Είναι ο μικρός. Ο άλλος είναι στη Γερμανία. Τέλος πάντων. Πήγε που λέτε ο Χάρη στη βάση της σκάλας και άρχισε να ουρλιάζει, να γκρεμοτσακιστεί, να κατεβεί κάτω ο Μάικλ να του τα ψάλει ένα χεράκι. Μου είπε, ο Χάρη, μου είπε, ότι όλη η γειτονιά έμαθε τι κοπρόσκυλο και τι άχρηστο κορμί είναι ο Μάικλ. Είχε εκνευριστεί, βλέπετε, ο Χάρη. Πήγαινε κάθε μέρα στη δουλειά, πιστεύοντας πως το αφεντικό θα έχει μαζέψει τα λεφτά να τον πληρώσει. Και έτυχε εκείνη την ημέρα. Και πήγε στη δουλειά και βρήκε την πόρτα κλειδαμπαρωμένη. Ως και τα παράθυρα. Τα είχαν καρφώσει οι μεσανίδες. Τα πάντα είχαν εξαφανιστεί το προηγούμενο βράδυ και το αφεντικό μαζί. Το ίδιο και ο Μάικλ. Δεν τον βρήκε πουθενά ο Χάρη. Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά πάλι, ποιος άλλος θα άδειαζε το κουτί με τα Kellogg σαν να είχε πέσει ακρίδα και ποιος θα τα άφηνε όλα έτσι άνω κάτω. Τι να σου κάνει και ο Χάρη. Στενοχωρημένος, τσατισμένος, ήταν γενιστικός. Γυρνάει να δει αν έχει μείνει τίποτα στο ψυγείο. Άφαντο το ψυγείο. Μόνο το σημάδι στο πάτωμα. Ένα βρώμικο τετράγωνο. Αυτό κι αν ήταν περίεργο. Όταν γύρισα στο σπίτι, φυσικά μου τα είπε όλα ο Χάρη. Εγώ του είπα ότι είναι πολύ φυσικό να πάρει ο Μάικλ το ψυγείο. Πριν από 2 μέρες, είχε έρθει με ένα καλάθι του σούπερ μάρκετ και το είχε αδειάσει. Κάπου έπρεπε να βάλει τα τρόφιμα. Ο Χάρη όμως έγινε έξαλλος. Ο Χάρη και ο Μάικλ ποτέ δεν τα βρήκαν. Γι' αυτό δεν είναι περίεργο που δεν ήξερε ο Χάρη ότι ο Μάικλ είχε φύγει από το σπίτι εδώ και μήνες. Τι να κάνουμε, κάτσαμε στην κουζίνα, μπας και μας έρθει καμιά ιδέα. Φαΐ δεν είχαμε, φράγκο δεν είχαμε, δηλαδή, εγώ. Είχα κάτι ψηλά. Ναι, αλλά ήταν και το ενίκιο, και το ηλεκτρικό, και το τηλέφωνο, από πού? Τότε μου ήρθε μια ιδέα. Σκέφτηκα ότι μπορούσαμε να νοικιάσουμε το δωμάτιο του Μάικλ, αφού δεν το χρησιμοποιούσε πια. Φυσικά θα έπρεπε να τακτοποιήσουμε ένα-δύο πράγματα πρώτα, ας πούμε. Το καζανάκι της τουαλέτας. Τη νύχτα τραβιέται από μόνο του το νερό. Ακούγονται κάτι περίεργοι θόρυβοι. Είναι και ο Χάρη, ανοιγοκλίνει συνέχεια ντουλάπια και συρτάρια και ασορκίζεται πως τάχα δεν τα αγγίζει ποτέ. Δεν θέλουμε να νομίζει ο ενοικιαστής ότι συγκατοικεί με φαντάσματα. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν είναι καθόλου περίεργο που ο Χάρη δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι ο Μάικλ είχε φύγει από το σπίτι. Ο Χάρη όμως είχε μια καλύτερη ιδέα. Μπορούσαμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Αν νοικιάζαμε το δωμάτιο του Μάικλ με την ώρα σε
άστεγα ζευγαράκια. Παράνομα. Χρειάζονται ένα μέρος 2 με 5 να πάνε να... Καταλαβαίνετε. Αν και δεν ξέρω πώς μπόρεσε αυτό να το σκεφτεί ο Χάρη. Σε αυτά τα ζητήματα δεν του κόβει καθόλου. Δεν το έχει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι. Φυσικά, έπρεπε να αποφασίσουμε πρωτορισμένα πράγματα. Ας πούμε, τα κέρδη θα πηγαίνουν σε μας ή στον ιδιοκτήτη. Πώς μπορούμε να διαφημίσουμε την επιχείρησή μας. Αν κάποιοι φιλοξενούμενοι αποκοιμηθούν και μείνουν ως το πρωί, οφείλουμε να προσφέρουμε πρωινό. Είπαμε, ας δοκιμάσουμε και βλέπουμε. Σηκώθηκα λοιπόν κι εγώ να πάω να ρίξω μια ματιά στο δωμάτιο του Μάικλ, να δω τι χρειάζεται για να ξαναγίνει δωμάτιο το παχνί στο οποίο κοιμόταν ο γιος μας. Έπρεπε να αποκτήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, κάπως σαν μπουντουάρ, ας πούμε. Καταλαβαίνετε, ρομαντικές σχέσεις σε ρομαντικό περιβάλλον. Και πρώτα-πρώτα, ένα κρεβάτι. Γιατί πάει και το κρεβάτι. Κρεβάτι, παπλώματα, στρώματα, κουβέρτες, μαξιλάρια, τα πάντα πάνε όλα. Δεν μπορώ βέβαια να κατηγορήσω το παιδί που πήρε μαζί του το κρεβάτι. Κάπου έπρεπε να κοιμάται εκεί που πήγε. Ο Χάρη όμως έγινε έξαλλος. Πεινούσε κιόλας. Σκέφτηκα λοιπόν, λέω, να του βάλω κάτι να φάει και μετά να πάμε στο μπαράκι εδώ στη γωνία, να πιούμε ένα ποτάκι, να χαλαρώσουμε λίγο. Βέβαια μετά θα μέναμε ταπί. Δεν βαριέσαι. Είχαμε και τα ψώνια που είχα φέρει από το σούπερ μάρκετ. Κάπως θα τα βολεύαμε, κάτι θα γινόταν. Και έγινε. Κάτι έγινε. Ή μάλλον κάποιος, ο Μάικλ βέβαια, ποιος άλλος. Γυρνάμε από τον μπαράκι και λέμε, ας καθίσουμε τώρα με καθαρό μυαλό να συζητήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Πού καρέκλα? Καρέκλα για δείγμα. Όλες οι καρέκλες είχαν εξαφανιστεί από το σπίτι. Ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Μορκαπνούσα από τα ρουθούνια έβγαζε ο Χάρη. Τρέξαμε αμέσως εκεί που έμενε ο Μάικλ. Κοινόβιο, τάχα. Καπιανού κακομοίρη το σπίτι δηλαδή. Κατάληψη, για να λέμε την αλήθεια. Ο Μάικλ δεν ήταν εκεί, αλλά απαιτήσαμε να δούμε το χώρο που μένει. Έχουν χωρίσει, λέει, το σπίτι μεταξύ τους και άλλος μένει εδώ, άλλος εκεί. Μας άνοιξε την πόρτα ένα ζαβό. Δεν φαινόταν να έχει κουκούτσι μυαλό. Σαν να μην καταλάβαινε τι του λέγαμε. Ρωτάμε, πού κοιμάται ο Μάικλ? Μας δείχνει ένα sleeping bag στο πάτωμα. Ξαναρωτάμε, πού είναι τα πράγματα, το ψυγείο, οι καρέκλες? Μας δείχνει ένα σακίδιο στο πάτωμα. Τον παρατήσαμε και φέραμε βόλτα το σπίτι από πάνω σκάτω. Τίποτα. Οι νεαροί ήταν, λέει, ακτιβιστές. Ονειρεύονταν δηλαδή ότι κάτι έκαναν. Ούτε λέει τους ενδιαφέραν καθόλου τα υλικά αγαθά που είχαν τόσο παγιδέψει τους γονείς τους. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Την ώρα που γυρίζαμε στο σπίτι, βλέπουμε το τραπέζι να βγαίνει από την πόρτα. Όχι μόνο του, αν και έχει ποδάρια. Συγγνώμη. Το κουβαλούσαν 2 μαντράχαλοι σε ένα φορτηγάκι που έγραφε στο πλάι ο παλιατζής. Τους επέβλεπε μια γριά, τόση δά, κοκαλιάρα, αλλά όλο νεύρο και τζατήλα. Μείναμε ξεροί από την έκπληξη. Δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε ούτε μπρος ούτε πίσω, αγάλματα. Στο τέλος της έδωσαν λεφτά. Το είδαμε με τα μάτια μας. Και μετά, το ξέρω ότι δεν θα με πιστέψετε, η γριά γύρισε και μπήκε στο σπίτι μας. Σαν να ήταν δικό της. Και έμενε στα αλήθεια στο σπίτι μας. Μόλις συνήλθαμε λίγο από την έκπληξη, τρέξαμε πίσω της και τότε ξεκαθαρίστηκαν όλα. Η γριά, Λίλη τη λέγανε. Το ξέρω ότι δεν θα το πιστέψετε. Έμενε στην αποθήκη μας. Είχε μπει κάποια στιγμή που έμεινε η πόρτα ανοιχτή. Βολεύτηκε αμέσως. Λες και ήταν δική της. Πρώτα πούλησε ό,τι είχε η αποθήκη μέσα, μετά πούλησε τα χειμωνιάτικα και μετά ό,τι μπορούσε να μετακινηθεί. Έπρεπε να είναι καρφωμένος στο πάτωμα για να της ξεφύγει. Έβγαινε μόνο τις νύχτες ή όταν λείπαμε από το σπίτι.
Ευτυχώς, ό,τι λεφτά έβγαλε, τα άκρυψε σε ένα φάκελο μαζί με το υπόλοιπο κομπόδεμά της. Μορδελές καλά που την προλάβαμε. Πριν αλλάξει την κλειδαριά στην πόρτα, τι θα κάναμε. Θα έπρεπε να πάμε να μείνουμε πού. Με τον Μάικλ και τους φίλους του. Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Στην ηλικία μου, παράνομη. Τώρα όμως, όλα άλλαξαν. Ακούστε τώρα τι θέλω από σας. Μια ντουλάπα είναι κάτι σαν φέρετρο. Ως προς το σχήμα εννοώ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κάποιον να... να αδειάσει την ντουλάπα. Φυσικά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει πως κάτι έχει μέσα. Το πακέτο το τυλίξαμε σε σελοφάν και το κολλήσαμε στην ντουλάπα με σελοτέιπ. Έτσι δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανείς κίνδυνος να μετακινηθεί. Φυσικά κλειδώσαμε την πόρτα της ντουλάπας. Βλέπετε, καθώς τρέξαμε στο σπίτι πίσω από τη γριά, παρουσιάστηκε ένα μικρό πρόβλημα. Φαίνεται πως αυτή ήξερε πώς να νοικιάζει δωμάτια με την ώρα. Καθώς λοιπόν είμαστε στην κουζίνα όρθιοι, ναι βέβαια όρθιοι, αφού δεν μας είχε αφήσει καρέκλα, και αυτή μας έδινε οδηγίες, δηλαδή οδηγίες, μας έδινε διαταγές με άγριο ύφος. Πρόταση θα κάνεις αυτό, του λόγου σου το άλλο. Εγώ είχα βγάλει ένα μπλοκάκι και κρατούσα σημειώσεις. Ξαφνικά πέφτει το μάτι της γριάς στο μπουκάλι με το καλό ουίσκι του Χάρη. Το είχαμε από το γάμο μας αυτό το μπουκάλι. Ορμάει λοιπόν η γριά στο μπουκάλι και αρχίζει να το κατεβάζει. Πάω εγώ να φωνάξω μη, αλλά με αγριοκοιτάζει η γριά, με αγριοκοιτάζει και ο Χάρη, το βούλωσα κι εγώ. Το μπουκάλι είχε μέσα χλωρίνη. Ιδέα του Χάρη. Για να μην του πίνει ο κάθε τρακαδόρος το ουίσκι του, έτσι έλεγε. Και το ουίσκι του το φύλαγε σε ένα παλιό μπουκάλι της χλωρίνης στο δωμάτιό μας. Πράγμα που είναι πολύ λογικό. Έτσι πάει γριά. Τα τίναξε. Τέλος πάντων. Ευτυχώς. Μετά βρήκαμε το φάκελο με τα λεφτά. Ελπίζω αυτά να φτάνουν για να αδειάσετε την ντουλάπα. Καλά είναι. Θα κρατήσετε και το έπιπλο. Μασίφ καρυδιά, αθάνατα πράγματα. Με τα λεφτά της γριάς και με τις οδηγίες της, θα αποκτήσουμε επιτέλους την πανσιόν που ονειρευόμαστε. Δωμάτια διοικογενείας, τα πιτσούνια. Ενοικίασης με την ώρα. Και αν ποτέ σας φέρει ο δρόμος από εκεί, να ξέρετε πως θα σας κάνουμε μια καλύτερη τιμή.